Γεια χαρά μαγκές. Καλησπέρα. Κουμπαράκι ωραία ήταν χθες. Καταπληκτικά. Σερβία, η ομάδα μας πήγε εκεί. Έπαιξε ένα φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα. Φιλικό ήταν. Σημασία έχει ότι όταν μπήκε μέσα η ομάδα μας, εγώ τουλάχιστον και όσοι είχαμε πάει, πιστεύω, εγώ συγκινήθηκα που είδα 25.000 κόσμο Σέρβοι του Ερυθρού Αστέρα να φωνάζουν το όνομα της ομάδας μου. Εκεί ανατρέχεσαι μαγείς μου. Και όχι άντε από μένα έτσι, έλα μπράβο, μιλάμε αρρωστημένα, φανατικά, όπως υποστηρίζουν την ομάδα τους. Έτσι υποδέχτηκαν τον Ολυμπιακό και... Και έτσι επιθυμούσα και στην πορεία... Συνέχεια όλα του, καταρχήν. Λες και ήταν επίσημο παιχνίδι. Το ζούσανε. Έπρεπε να φωνάζουμε κι εμείς. Φωνάξαμε κι εμείς, έκαμε η ομάδα μας ήταν. Εντάξει, 2-2 ήταν το παιχνίδι, το είδατε. Όχι, δεν ησυχάζανε κιόλα, δεν ήταν. Ναι, τίποτα. Καπνογόνα, αυτά όλα, μια τέλεια ατμόσφαιρα. Η ομάδα μας, το όνειρο με εμένα πιτσιρικάς, δεν ήταν μόνο να κέρδιζε τα πρωταθλήματα. Ήταν όπου πηγαίνει ο Ολυμπιακός, πώς έρχεται την Μπαρτσελόνα και την ξέρει όλη η γη, έτσι θέλουν να μάθουν και τον Ολυμπιακό. Και έχει γίνει, έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Είτε αγωνιστικά, είτε φωνάζοντας οπαδί όπως εχθές, έχει γίνει αυτό το πράγμα. Το μεγαλείο του Ολυμπιακού το ξέρουν όπου και χώρα και... Ναι, το μεγαλείο... Το στην Βόρεια Κορέα που είναι αποκλεισμένοι και... Ναι, μόνο οι φασίστες. Η Ουγκάντα. Η Ουγκάντα ναι. Και... Η Λιβύη επί Καντάφη. Και η τότε Γερμανία του Χίτλερ. Ναι, όχι, αυτή ήταν πιο δημοκρατική. Α, ήταν πιο δημοκρατική. Ναι, αφήσαν τον Τζεσεούς, τον Τζεσεούς. Ναι, βέβαια, και... Και κλαίγανε μετά. Λοιπόν, να πούμε στα παιδιά εκεί ότι τους ευχαριστούμε για και την υποδοχή της ομάδας μας και σε εμάς. Και για τη φιλοξενία. Ήτανε κάτι παραπάνω από τέλεια. Όπως το λέω, κάτι παραπάνω από τέλεια. Ακεί, το παιχνίδι που παίξαμε χθες ήταν το 13ο. Μεταξύ μας. Ναι. Ναι. Πρώτη φορά που είδα εγώ φιλικό Ολυμπιακού Ερυθρού Αστέρα ήταν το 78-79 νομίζω. Στο παλιό Καραϊσκάκη είχαμε κερδίσει 4-0, είχε βάλει δύο γκολ ο Κρητικόπουλος, ένα ο Κουσουλάκης και ένα ο Βακούλας. Λοιπόν, στα 12 παιχνίδια ο Ολυμπιακός έχει 5 νίκες, 2 Ερυθρός Αστέρας και καλά αυτό δεν έχει σημασία. Αλλά εσύ είσαι. Εγώ το θέλω να το λέω. Ναι, για μένα έχει 5-2. 5 νίκες. Έχω 2 Ερυθρός Αστέρας, 7 και 5 ισοπαλίες. Για να μας τα κρίνει. Πώς ακριβώς τα γράφει, εδώ παπίες. Ναι, εδώ πόσες φορές έπαιξες, τόσες νίκες, τόσες έχασες. Κάτσε, και έτσι είναι. Πες ότι έφερες και τα παπίες από πάνω από το Βελιγράδι. Ναι, έρχονται και τα παπίες. Όχι, έρχονται. Τα άφησα να τα βάλεις στο αεροπλάνο, πολλά. Λέει, η βρωμιά σας έρχεται. Θέλει φορτωτική. Δεν γίνεται να τα πάρετε, κύριε Σαπούλη. Το τι έλεγαν οι εφημερίδες της τότε εποχής του 71 για το Wembley δεν υπάρχει. Γιατί με τους κυνηγήσανε τους παίκτες. Να σου πω. Τους στείλανε στα άγραφα. Δεν στα έλεγε άλλο σε Σέρβος, ο κύριος, εκεί που μιλάγατε. Ναι. Βέβαια μου το πει. Μετέφραζε ο Κώστας. Όλα. Έχει ντοκουμέντα για όλο το καλοκαίρι. Υπομονή να έχετε. Τι, γιατί να έχουμε υπομονή, να γίνει λοιπόν, το κύπελο. Τι υπομονή να έχουμε. Να τους αδείξω. Α, νόμιζα εγώ για το κύπελο τι έλεγες. Που να έχουμε υπομονή. Καλά, αυτό με το κύπελο πάλι τι γίνεται. Τι βρωμιά υπάρχει εκεί. Μόνο βρωμιά. Τι βρωμιά. Και είναι ύποπτη αυτή η βρωμιά. Για μένα. Για τον καθένα, Ρετάκη. Τι ύποπτη. Μπορεί ο καθένας να σκεφτεί ό,τι θέλει για τους συγκεκριμένους. Δηλαδή, ξέρεις, τα βάζει κάτω, ό,τι θέλει μπορεί να σκεφτεί. Επιτρέπεται στον κάθε Έλληνα πολίτη να σκεφτεί ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί, για το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτές τις φασιστικές αποφάσεις. Ό,τι ακριβώς θέλει. Ό,τι σκεφτείτε, τίποτα, δεν υπάρχει περιορισμός. Από καπρίψιο μέχρι παρανομία σοβαρή. Έχει δικαίωμα ο καθένας, δηλαδή άμα μπλέξεις με ένα άλλο πρόσαλλο, έχει σκεφτεί, δηλαδή δεν βρίσκεις εύλογους τρόπους, δεν βρίσκεις μια δικαιολογία, κάτι, όσο και επίοικης και να είσαι προς το
προς αυτόν που αντιτίθεσαι, έτσι, ή που αντιτίθεται αυτός προς εσένα, γιατί εμείς δεν μιλάμε, δεν δημιουργούμε. Τη δράση τη δημιουργεί ένας υπουργός, έτσι. Που δεν ξέρει τι του γίνεται. Που δεν ξέρει τι του γίνεται. Και λέει, εγώ λέει, θα αποφασίσω. Ποιος θα είναι διαιτητής. Ποιος θα είναι διαιτητής του τελικού. Αυτός. Και θα είναι. Πάρε, ποιος είσαι εσύ. Με ποιες γνώσεις. Ποιες γνώσεις, δηλαδή πώς θα αποφασίσεις. Και τι φέρει και ο τάξης τελική. Ναι, με ποια ιδιότητα του πρώην δικηγόρου που έπαιρνε καλά διαζύγιο, δηλαδή που χώριζε ο Σιόρ Διονύσης με την κυρία Τάδε και πήγαινε στα διαζύγια, θα αποφασίσεις εσύ ποιος θα παίξει διαιτητής. Ποιος είσαι εσύ, πες μας. Δηλαδή τι, πώς το λες και εσύ, certificate, ε? Πώς το λες. Τι πιστοποιητικά έχεις, δηλαδή, σαν τι. Και η ΕΠΟ. Και η κάθε ομοσπονδία και η UEFA γενικότερα και η FIFA και η UEFA γι' αυτό έχουν εφαρμόζουν το αυτοδιοίκητο να έχει κάθε ομοσπονδία για να αποφεύγει κάτι τι παρανοϊκού σαν και σένα. Και το παρανοϊκό είναι τιμητικό γιατί δείχνει και δεν δείχνει δόλο, δείχνει μια έπαρση, δείχνει μια πάθηση τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω ότι είναι τιμητικό το παρανοϊκό. Τα άλλα πάμε στο ύποπτο. Εγώ έτσι θα το πάω, γιατί το παρανοϊκό εγώ βλέπω ότι ξέρει τι του γίνεται εκεί. Του λένε τι θα κάνει. Ο ξέρει να ακούει. Να ακούει. Μάλλον, ναι. Γιατί δεν μας λέει και κανένα. Δηλαδή, παιδί μου, πώς να σου πω τώρα. Να βγει τώρα ο Πλατίνη. Ποιος να βγει, Ρετάκη μου, πες ένα. Δεν παιδί μας να πει, θα γίνω εγώ ο γκουρού. Εγώ θα αποφασίσω για όλα. Να πεις, έχει κάποιες γνώσεις. Ναι, παιδί μου, να πω ένα άλλο πράγμα. Να βγει ο πρόεδρος της ΕΠΑΕ. Μποροβίλος είναι. Ναι. Ή ο Γκριτζίκης της ΕΠΟ. Και να πει, θα φτιάξουμε αυτούς τους δρόμους. Ναι. Θα φτιάξουμε αυτά τα νοσοκομεία. Ναι. Που είναι δουλειά άλλων, αυτή είναι δουλειά υπουργών. Ναι. Δεν μπαίνουν στα χωράφια τους. Όχι. Αυτός γιατί μπαίνει σε ένα θέμα που υπάρχει αυτοδιοίκητο. Αυτό και πάμε στο πόσο ύποπτο είναι ο ρόλος. Εκεί θα πέρα. Εγώ μόνο ύποπτο. Γιατί μου τα βλέπετε αγγελικά πλασμένα. Μόνο ύποπτο. Και ποιοι τα βλέπουν αγγελικά πλασμένα και ποιοι. Αυτοί που είναι οι κατασυρωήν, συκοφάντες και απατεώνες. Που ξέρουμε γιατί εξηγούνται. Γιατί τα λένε. Και γιατί τα παίρνουν και τα λένε συγκεκριμένα. Και αυτοί τα βλέπουν. Καταρχήν, όποιος. Εδώ έχει γράψει το SDNA ότι ο υπουργός ετοιμάζει, λέει, απάντηση στην ΕΠΟ. Και πού το ξέρει το SDNA που ετοιμάζει ο υπουργός απάντηση στην ΕΠΟ, τι συγκοινωνούντα δοχεία είναι αυτά. Ύποπτο, ύποπτο, ύποπτο. Και θα καταδικαστεί σαν ύποπτο. Δηλαδή δεν με μαύρα πράγμα. Γράμματα θα γράψει μια ιστορία. Δηλαδή, ποιος νομίζεις ότι είσαι και με ποια ιδιότητα. Ποιος τολμάει και λέει, θα διακόψω, λέει, εγώ λέει το παιχνίδι, το τελικό κυπέλλου. Σε οποιαδήποτε χώρα που σταματάνε οι πολέμοι. Θα διακόψω, λέει, επειδή μου αρέσει ο διαιτητής. Και ποιος είσαι εσύ, ρε, που δεν σε αρέσει ο διαιτητής. Πες, είμαι εγώ. Θέλω να σου πω, τον έβαλε το διαιτητή όμως. Το δέχτηκε ο Ολυμπιακός. Άλλο τώρα πάμε. Το δέχτηκε ο Ολυμπιακός. Όχι ο Ολυμπιακός, η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ, ρε, παιδί μου, ο Ολυμπιακός. Όχι, ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα. Κατά παρανομία. Κατά παρανομία, η ΕΠΟ δεν πρέπει καταρχήν. Και αυτό παράνομο είναι. Δεν έχει καμιά δουλειά η ΕΠΟ να μιλάει με τον κάθε πολίτη. Ναι. Δηλαδή με το απόλυτο τίποτα για την ΕΠΟ και για την κάθε ομοσπονδία. Είσαι το απόλυτο τίποτα. Δεν πάει να είσαι τώρα ό,τι και να είσαι. Είσαι το απόλυτο τίποτα. Χωρίς ότι μπορεί να είναι και το απόλυτο τίποτα. Αλλά δεν έχει δικαίωμα. Το παραβλέπουμε αυτό. Έγινε μια συμφωνία η οποία ήταν παράνομη συμφωνία. Δηλαδή δεν πρέπει να συνομιλήσουν καθόλου η ΕΠΟ με τον κάθε υπουργό, με τον κάθε Έλληνα πολίτη, με μένα, με το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι. Γίνεται μια συμφωνία η οποία είναι παράνομη. Λέμε ας τη δεχτούμε, ας πούμε, λέει η ΕΠΟ, ας του ρίξουμε νερό στο κρασί μας. Ας τη δεχτεί. Θα κάνω εγώ την ΕΠΟ. Μετά λέει, και ποια ήταν η συμφωνία, να μπει ένας διεθνής διαιτητής ο Σιδηρόπουλος με δύο διεθνείς επόπτες. Στην πορεία, λέει, δεν του άρεσαν οι επόπτες. Όχι του Κοντονή. Που... Με αυτόν που μιλάει. Με αυτόν που μιλάει και τον υποβολέα του Κοντονή. Δεν του άρεσαν οι επόπτες και του λέει: όχι, πες, λέει ότι θα βάλουμε άλλους επόπτες. Ναι. Έτσι, ο υποβολέας. Αυτό το πράγμα. Α, και βγαίνει ο άλλος και λέει: δεν είπαν αυτά που συμφωνηθήκαμε. Πώς δεν είπαμε αυτά που συμφωνηθήκαν, δεν υπήρχαν μάρτυρες. Ποιος ήταν ο Γκριτζίκης και ο. Και εμείς το ξαναλέμε, Νάκη, ΕΠΟ.
Έτσι, να και, και η οποιαδήποτε πλευρά. Εμάς μας ενδιαφέρει να, να μην έχουν, αυτά είναι του κόλλου. Να κατέβετε μας ενδιαφέρει. Την ΕΠΟ, έτσι. Αυτά ότι χτυπάμε την ΕΠΟ και τέτοια, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί άμα χτύπαγες την ΕΠΟ, θα έλεγες και στην ΕΟΚ, εγώ θα ορίσω ποιοι διαιτητές θα παίξουν, έτσι και στο μπάσκετ. Δεν γίνεται. Και στο βόλεϊ. Στο μπάσκετ δεν το κάνει. Και δεν το κάνει αυτό στο μπάσκετ. Να παίζει γυναίκα ο Κόντας, αντίπαλος του Ολυμπιακού, λέω ένα όνομα τυχαίο. Όχι, ο Κόντας, ποιος Κόντας. Ο Κόντας που διέκοψε το παιχνίδι με τη δεύτερη, στα τρία δευτερόλεπτα για το Διαμαντίδη, ενώ σε παρόμοιο παιχνίδι, σε παιχνίδι μπάσκετ γυναικών, έβριζαν συγκεκριμένο άτομο. Επί 15 λεπτά το με τον πιο χειδαίο τρόπο. Όχι, εγώ λέω συγκεκριμένο άτομο, ναι. Γιατί όταν μιλήσεις ονομαστικά, άλλο να λες επί ανέμο και διδάτων, ότι, αλλά άμα πεις ότι ο τάδε είναι έτσι, ή το κατηγορήσεις τον τάδε, ή βρίσεις συγκεκριμένο άτομο, ναι, το Τσουκαλά, το Βαρδαλάκι, το Διαμαντίδη, το Σπανούλι, άμα βρίσεις είναι παρατήρηση. Ναι. Εκείνη την ώρα. Όπως σωστά το έκανε, είχε την ευτυχία ο Κόντας και το έκανε αμέσως για το καλό παιδί του ελληνικού μπάσκετ. Αλλά στα 10 δευτερόλεπτα, με το πρώτο άκουσα. 3 δευτερόλεπτα. Ναι, δηλαδή είπαν ένα σύνθημα, ναι, και μόλις πήγαν να το ξαναπούνε δεύτερη φορά κολλητά. Το έκανε. Το επαναλάβανε. Δεν το άφησα να τελειώσει δεύτερη φορά. Στον αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στις γυναίκες. Όχι, εκεί ο πάλιο Κόντας διαιτητής. 1/4. Να ακούσει όλη η Ελλάδα, έτσι. Έχουμε επιλεκτική ευτυχία. Ναι. Μετά πάλι κάποιοι δημοσιογράφοι θυχτήκανε. Έτσι. Για το Σπανούλι δεν είχε θυχτεί κανείς. Τίποτα. Για το άλλο το περιστατικό που σας είπα προηγουμένως. Δεν θυχτήκε. Για το Διαμαντίδη. Και περιμένετε καλά. Και αυτά που μαγειρεύετε. Αυτά που μαγειρεύετε τώρα και καλά. Δεν τελείωσε αυτό το θέμα με τον Κόντα. Το έκανε αυτό σήμερα στο Διαμαντίδη. Α, σα φύγει κάτι άλλο, να μην βρίζουνε. Καλά έκανε. Στον στο πρώτο Ολυμπιακό γιατί δεν το έκανε, επειδή 15 λεπτά. Για να τα ακούσει όλη η Ελλάδα. Γιατί εγώ άκουσα 20-15 λεπτά. Να τα ακούσει όλη η Ελλάδα. Δεν υπάρχει η διαευθυνσία. Δεν υπάρχει η διαευθυνσία. Μπράβο. Ωραία. Και πάμε τώρα στο παρακάτω. Ο Κοντονής μπορεί αύριο να πει ο Κόντας να παίξει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Σιγά μην το πει αφού μπει. Αφού το λέει εδώ. Μα δεν είναι ενάντια στα συμφέροντα του Παναθηναϊκού. Καταλάβετε. Καταλάβατε τώρα τι σημαίνει ότι έχει φασιστική κυβέρνηση έχουμε επιλέξει. Ό,τι έχει Ολυμπιακό, το χτυπάμε. Ό,τι έχει Ολυμπιακό. Yeah. Όπου ευδοκιμεί ή μπορεί να κάνει κάτι άλλο, δεν την ακουμπάμε αυτή. Αυτά εκεί είναι όλα ρόδινα. Η μεγαλύτερη παράγκα που έχει στηθεί. Άκου κύριε Κοντονή. Το κύριε, τέλος πάντων. Άκου, ναι. Άκου να δεις. Άκου να δεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, η μεγαλύτερη παράγκα, άμα δεν σ' άκουνε πει Ρουφιάνη σου, που υπάρχει από καταβολής παγκοσμίου αθλητισμού, είναι η παράγκα του μπάσκετ. Που ζει και βασιλεύει και θα ζει και θα βασιλεύει. Με απειλές, υπάρχουν απειλές. Με απειλές, με τρομοκρατίες, με τέτοια. Σε σπίτια, έχουν βαρύνει. Τώρα, μια που είπες απειλές, να θυμίσω, πάμε και στο προηγούμενο θέμα. Και ποιος έχει την εντύπωση, δηλαδή, έχετε την εντύπωση ότι θα βγαίνουν οι διαιτητές και οι επόπτες όποτε γουστάρει ο κάθε υποβολέας του Υπουργού για να ξέρει να κάνει τα κουμάντα του. Ναι, υπάρχουν αυτός ο διαιτητής πως είναι Σιδηρόπουλος. Ναι. Ωραία. Έχει βγει εδώ και 15 μέρες. Η κλήρωση σε έναν αγώνα κυπέλου γίνεται δύο μέρες ή τρεις. Δεν γίνεται να υπάρχει κλήρωση. Και για ευνόητους λόγους. Δεν λένε. Όλα καθαρά είναι, ρε παιδί μου. Σιγά μην κάνετε τέτοια. Έτσι. Εγώ ρε παιδί μου, μόλις άκουσα ότι έπρεπε να ανακοινωθούν οι επόπτες, λέω για να πρέπει να ανακοινωθούν οι επόπτες είναι για να πάνε οι άνθρωποι σαν επόπτες του συγκεκριμένου παιχνιδιού και σαν διαιτητής να πάνε να κάνουν μια ασφάλεια ζωής δικιά τους, να πάνε να κάνουν μια ασφάλεια μειχτή στο αυτοκίνητό τους που μπορεί να καεί στην οικογένειά τους. Αυτό συμφωνώ να ανακοινώνεται πιο πριν για να πηγαίνει όταν πρόκειται να παίζει την ομάδα την υποβολή. Βολέα του Υπουργού, ο κάθε διαιτητής και ο κάθε επόπτης να έχει τον εύλογο χρόνο να πηγαίνει να κάνει τις ασφάλειες του, να δούνε και τίποτα τα παιδάκια του. Κατάλαβες. Αυτό συμφωνώ. Κύριε Κοντονή, και είναι όλα μαγικά. Και είναι όλα ρόδινα και δεν είναι στημένος κανείς. Μπράβο, ό,τι σας έρθει μην το βαρεθείτε. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι ύποπτος. Ναι, ναι, ναι.
ύποπτος μπορεί να... δεν ξέρω, καταλαβαίνει τι θέλω να από πω. Από πού να το πιάσουμε, από πού να το πιάσουμε και από πού να το αφήσουμε. Αυτά του κόλλου οι δικαιολογίες χτυπάτε μόνο τον Ολυμπιακό. Το χτυπάτε είναι γενικότερα, δεν είναι πληθυντικός. Πληθυντικός πάει εκεί που αρμόζει ο σεβασμός. Το χτυπάτε είναι όλη η κυβέρνηση. Γιατί με τις ευλογίες όλης της κυβέρνησης χτυπάτε τον Ολυμπιακό και απαντάτε σε σημασμένους, λαθρέμπορους, φοροφυγάδες, εκβιαστές κτλ. Και δεν αναφέρομαι, και δεν αναφέρομαι ότι όλα αυτά τα πρεσβεύει ένα άτομο. Είναι μια κλίκα, είναι μια εγκληματική οργάνωση, η πραγματική εγκληματική οργάνωση και όλοι και όχι αυτοί που θέλετε να δημιουργήσετε με τα ψέματα εσείς, και με τα ψέματα συλλαβές και με δικαστήρια που δεν τελεσυνδικούν. Ναι, για, να έχετε, χρόνια, για να έχετε να λέτε ότι ο υπόδικος και δίνουμε παρόν. Ναι. Αυτό. Άλλοι έχουν πει φυλακή. Ναι, άλλοι έχουν πει φυλακή. Το παρόν το στημένο μας βάρανε. Και τι, έτσι. Και τι σημαίνει τώρα, παιδιά, αυτό? Ξέρετε τι σημαίνει? Ότι έχουμε 10 του μήνα, 15ου. Ο Ολυμπιακός φεύγει για προετοιμασία στις 26ου. Ακόμα τελικός δεν έχει γίνει. Διακοπές οι παίκτες μας δεν έχουν πάει. Κάποιοι θα παίξουν και στις εθνικές ομάδες. Με αυτό αποσκοπούν οι ρετάκι, μέσα σε όλα. Τον Ολυμπιακό τον έχουν εκεί να πηγαίνει στο Ρέντια να κάνει προπόνηση, ναι. Στραβωμένο. Και όποτε του καβλώσει, του υπουργού. Όλα, όχι και τον άλλον που του τα λένε. Ναι. Και του υπουργού που ακούει και. Αυτό θα αναβάλει. Αυτό ο ρόλος που του ακούει. Αυτό θα αναβάλει. Εκεί φταίει. Δε. Οι άλλοι κάνουν τη δουλειά του. Μια ζωή αβράκι είναι. Θα κοιτάξουν να βρουν μια μαριονέτα όπως τη βρήκαν. Τη βρήκανε, μπράβο. Έτσι. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά... δεν είναι. Είναι κρατικός φορέας. Είναι θεσμικός φορέας. Πρέπει. Είναι όλων των Ελλήνων. Ναι, και που δεν του πέφτει και πόσο μάλλον. Αν δεν θέλει να είναι όλων των Ελλήνων, πρέπει να είναι το νόμιμο. Το 2% μωρέα και άλλα. Όχι όλων των Ελλήνων. Δηλαδή αν δεν θέλει να τηρεί την ισονομία. Ο μόνος λόγος για να μην τηρεί είναι να αβαντάρει τους νόμιμους. Αυτό, ναι. Και όχι να αβαντάρει τους παράνομους. Εδώ δεν τηρείται ισονομία και παρατηρείται το φαινόμενο να αβαντάρονται οι παράνομοι και να επιδοτούνται οι παράνομοι. Και οι άλλοι, ο Ολυμπιακός συγκεκριμένα και ο Μαρινάκης, πόσα είναι η εφορία 6 χρόνια, 120 εκατομμύρια. Πάτα! Επενδύει σε μια πτωχευμένη Ελλάδα και ο άλλος κάθεται και ακούει. Όχι, ακούει και πράττει. Και πράττει κιόλας τον κάθε. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ύποπτα. Και πώς συνεχίζω. Και όχι, και. Συνεχίζω. Και, ναι, 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 ναι. 15 σήμερα, 20 Ολυμπιακός φεύγει για προετοιμασία. Δύο από τον Ολυμπιακό, Κασάμι και ο Ντουρμάς θα φύγουν στις εθνικές. Έχουν σπάσει τα νεύρα των ποδοσφαιριστών. Είναι αυτό που θέλει ο υποβολέας. Ναι, ναι. Γιατί όταν θα του πει του αλλονού, άστους να έρθουνε. Να έχουν σπάσει τα νέα των παιχνών του Ολυμπιακού. Ναι, να μην έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Να σκέφτεται τις παραλίες παίκτης του Ολυμπιακού που έπρεπε να γίνει το παιχνίδι και να ήταν ήδη με τις οικογένειές του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έπρεπε να ήταν. Να είχαν πάρει ο καθένας την πατρίδα του. Άκου να δεις τι έχεις κάνει. Και είσαι και καλά. Προσπαθείς να πείσετε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Εσύ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι εναντίον της ΕΠΟ. Ακούστε τι έχετε κάνει. Και βρες μου. Κάπου που να έχει στήξει τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Βρες μου κάπου. Όχι να τα έχουν κάνει και να τους στήξει και να τους έχεις χαλιέψει και τα αυτιά. Έτσι, γιατί είναι χάρη μαρτύρα. Δεν μας πει ότι έβαλε τρεις αγωνιστικές τηλεοπτικές. Τι αγωνιστικά τα κλίματα. Λίγο ήταν. Ναι. Λίγο. Έτσι, σε άλλο κράτος, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, μητά εθνική. Βρες κάπου που να έχουν θυγεί αυτές οι ομάδες που ανέφερα. Που είναι οι πιο απατεωνίστικες ομάδες που υπάρχουν. Και αυτοί που τους εκπροσωπούν. Με τις πιο αδιαφανείς προθέσεις. Έτσι. Ή μάλλον διαφανείς είναι. Δεν πρόκειται να βάλουν μία. Πες μας που έχουν θυγεί. Και πόσο έχει θυγεί ο Ολυμπιακός. Από πέρυσι μέχρι φέτος. Ή μάλλον να το πω αλλιώς. Ο Ολυμπιακός δεν θίγεται. Πόσο έχετε προσπαθήσει να θίξετε τον Ολυμπιακό. Έτσι. Και για να τελειώνουμε τώρα. Λοιπόν, η οργή του κόσμου ξεχυλίζει. Μην περιμένετε να δείτε τίποτα παρεούλες που είδατε. Αν αποφασίσουμε εμείς για διαμαρτυρία, θα δείτε τις ορδές. Έτσι. Θα δείτε τη λάβα. Δεν θέλουμε ακόμα. Δεν είναι η Ελλάδα μας για έτσι.
ακόμα. Και δεν έχουμε, έχουμε τέτοιες προθέσεις. Κάντε το. Εμείς. Δεν είμαστε τέτοιων πρακτικών. Εμείς είμαστε των πρακτικών να πηγαίνουμε στα γήπεδα. Κατεβείτε να πηγαίνουμε στα γήπεδα και να παίζουμε, όχι να φυγοδικούμε. Λοιπόν, τις ξέρουμε όλες τις πρακτικές και είμαστε και οι πρώτοι διδάξαντες. Πέστε να στα πούνε. Και είμαστε οι πρώτοι διδάξαντες. Λοιπόν. Μην τολμήσετε, όχι μην τολμήσετε, μην ξεχυλήσει το ποτήρι και αναγκαστείτε να δείτε την οργή του κόσμου του Ολυμπιακού, τη δίκαιη οργή, έτσι, και την εκδηλωμένη όπως πρέπει, όχι όπως σας συμφέρει, που βάζετε 5-10 μπαχαλάκιδες και την κάνετε την κάθε πορεία μαντάρα, όπως πρέπει. Τολμήστε ρε αν έχετε άντε λοιπόν, ένα. Αχή, ναι, δεν μόνο μην παραμυθιάσετε τον κόσμο ότι είσαστε ένα δύο τη ΕΠΟ. Ναι, είσαστε εκεί να χτυπήσετε τον Ολυμπιακό, να μικρύνετε λοιπόν τον Ολυμπιακό, να τον φτάσετε στα επίπεδα των υποβολών. Να πω και κάτι άλλο. Γιατί το είπα λίγο και μπορεί να φάνηκε ότι λίγο δεν φάνηκε καλά. Οι τέσσερις αγωνιστικές που βάλεις στον Παναθηναϊκό δεν τις έβαλες εσύ. Ο Αλαφούζος σου είπε να τις βάλεις. Όχι, τις έβαλε η αθλητική δικαιοσύνη. Ναι, γι' αυτό είπε κλείσει. Ο Αναφούζος είπε να κλείσει τη 13. Ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Τη 13. Ναι, αυτό. Διευκρίνησε. Ναι, αυτό. Κανείς αθλητικός δικαστής δεν είπε για την 13. Αυτό ήταν συμφωνία. Ναι. Όπως θα συμφώνησε. Μπορεί να πρέπει κανείς και να πει να μας έχει τη 13. Όχι, ο Αναφούζος του είπε να την κλείσει. Τι γίνεται, όπου έχεις μπλέξει σε διαλόγους, όλο κάπου σε ρίχνουνε. Μπλέκει σε διάλογο με τον Αλαφούζο, του λέει ο Αλαφούζος κλείσει 13, ψεύτης ο Κοντονής, τον βγάζει ο Αλαφούζο. Δηλαδή, δεν γίνεται με όποιο συνομιλείτε να βγάλετε μία άκρη να πείτε αυτά συμφωνήσαμε, αυτά είναι τέλος. Πάει και μιλάει τώρα με τον Κιρτζίκη, λέει άλλα είπαμε, πού είναι ο Μάρτιας, δεν ήταν της Κύπρου, από την ΟΕΦΑ και τέτοια. Γιατί δεν βγαίνουν αυτοί να τα επιβεβαιώσουν. Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε ότι ψεύδεται ο Υπουργός ή όποιον να πείτε την αλήθεια. Και κάπου διαβάσαμε, δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Κάπου διαβάσαμε ότι συναντήθηκες και με τον αυτόν εκεί που θα λέει, τη ΣΑΕΚ, πώς το λένε, ούτε. Συναντήθηκες με αυτό να είναι. Και το τι θα κάνετε. Τα διάβασα εγώ εδώ. Τα γράφουμε όλες τις εφημερίδες. Η βρωμιά σας όλο το μεγαλείο μέχρι να ανακτήσει ο Μαρινάκης τι θα πει. Ο Μαρινάκης, ας σας πω, τι σκέφτεστε και να σας πω εγώ τι σκέφτεται ο Μαρινάκης. Εγώ τι γνώμη έχω. Τον άνθρωπο του Ολυμπιακού πώς τον βλέπω εγώ. Εσείς τι λέτε ότι θα πει, δεν κάνει το τελικό, θα πει ο Μαρινάκης που δεν κατεβαίνουμε. Κάτσε ρε, άκρινε κουβέντες και πέθανε. Θα πει ο Μαρινάκης, ναι μόνο σας χαρίζει το κύπελο. Αυτό δεν σας το λέει, η γνώμη μου. Το δεύτερο, τι θα θέλετε να τους φάσει τα νεύρα, σηκωθεί να φύγει από πρώτος του Ολυμπιακού. Ούτε αυτό υπάρχει. Το τρίτο, θέλετε να τιμωρείτε τον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος να αδυνατήσει οικονομικά. Ούτε αυτό θα το πετύχετε. Θα σας. Και το, αυτό είναι κυπαιδικό που πήγα από. Λοιπόν, θα σας το πω όμως εδώ, τηλεοροσιακό. Λοιπόν, θα σας νικάει παντού και μέσα και έξω. Δηλαδή και εκτός και εντός. Αγωνιστικά, επενδύει ο άνθρωπος. Δεν το καραϊσκάκι. Για να δείτε ότι ζητάτε τώρα και φτιάχνετε και εκεί πέρα και μέσα από. Δεν θα σας γελάσουμε απλώς, θα σας κεκαλύσουμε. Για κριτική επιστολή. 20 εκατομμυρίων ο Κόκαλης, ναι. 50 να το φτιάξουμε, ναι. Και δεν είναι και δικό μας. Ναι. Όχι, τίποτα. Να σου πω. Λοιπόν, αυτά τα τρία που σας είπα για το Μαρινάκη δεν θα σας κάνει χάρη. Ούτε εμείς, ούτε οι παίκτες, ούτε και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ούτε θα σας παρατήσουμε το κύπελο, ούτε θα παραιτηθεί ο Μαρινάκης από πρόεδρος του Ολυμπιακού που θέλετε. Ούτε θα απογοητευτεί. Αυτό, ναι. Ούτε θα απογοητευτεί. Θα απογοητευτείτε εσείς να περιμένετε που θα περιμένετε να απογοητευτούμε. Και θα σας το πω αυτό που θα πω και πρώτα, και τι δεν θέλω. Θα σας νικάει τη θεία και το σπίτι. Α, έτσι δεν πάει αλλιώς. Όταν δεν είπα και τον πρόεδρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι εμείς οι Ολυμπιακοί δεν γίνεται αλλιώς. Κάθε απατεώνας θα μπει στα αυτά που έχετε στο κεφάλι σας δεν πρόκειται να τα πετύχετε. Οι πουσιές σας στον Ολυμπιακό δεν περνάνε. Είτε από πρωθυπουργό, είτε από υπουργό, είτε από πρόεδρο της ομάδας σας. Είτε από στημένους δημοσιογράφους που βγάλατε, πήγαν να βγάλουν τον Καραπαπά Γκέμπελς, ρε. Δεν το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Εδώ ζούμε. Δηλαδή, αυτά που κάνουν τώρα αυτοί του Γκέμπελς, ο Γκέμπελς είναι για να τους δένουν τα κορδόνια. Όχι τώρα, δεν υπάρχει ουσία μηδέν και υπάρχει ένα μηχανισμός προπαγάνδας και τολμήσανε να πούνε τον Καλαπαπά Γκέμπελς. Ναι. Ρε ταρδελά μου, επειδή είπε μια πραγματική, έκανε μια ανάρτηση και λέει
Συναντήθηκε ο Μελισανίδης με τον Κοντονή. Αποκλείεται, το έβγαλε από το κεφάλι. Από την κοιλιά του δεν το έχει βγάλει. Με τίποτα. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάτι απειλές, κάτι τέτοια, όπως τα κλάσσετε του Ολυμπιακού, θα τα κλάσσετε και του Καραπαπά. Ό,τι γουστάρετε. Δεν έχετε καταλάβει πώς είναι να έχετε πόλεμο μαζί μας. Δεν το έχετε καταλάβει. Βάλτε ένα τραγούδι του Κοντάριου που λέει εκεί πέρα, ποιος είναι αυτός που τόλμησε. Τα περιγράφει ψηλό. Έχετε να φάτε ταλαιπωρία, δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Και μ' αρέσει. Και ότι κάνει και αρκετή υπομονή η δίκη στο Ολυμπιακό. Και ο κόσμος, ο κόσμος θα δει. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε την ομάδα μας, Άκη. Φίλε, ο κόσμος. Δεν κάνουμε αυτά τα που κάνουν οι άλλοι. Καταρχήν, ό,τι χρωστάτε, ό,τι χρωστάτε, που δηλαδή μέχρι τώρα είναι μία, ό,τι χρωστάτε στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Έτσι. Και στον κόσμο. Ο κόσμος βράζει. Βράζει ο κόσμος και ο κόσμος απαιτεί και από τη διοίκηση να κάνει πράγματα συγκεκριμένα. Δηλαδή τώρα με το εσείς και με το σας, τώρα με αυτούς εδώ πέρα. Με ποιους. Με ποιους μόνο. Δηλαδή, με αυτούς που έχουν πει φυλακή. Ναι. Με αυτούς που δείξαν την ομάδα τους, την ΑΕΚ συγκεκριμένα στη ΓΑΜΑ. Χρεώσαν 350 εκατομμύρια στο δημόσιο και δεν έχει ο συνταξιούχος λεφτά να του δώσουν σύνταξη. Πάω και εκεί, και εκεί το πάω. Βέβαια, άμα τα κλέβουν οι άλλοι, πώς θα μείνουνε. Τα κλέβουν που τα κλέβουν οι υπουργοί. Όχι, σου πω εγώ πώς κολλάει αυτό. Τα κλέβουν και οι πρόεδροι σας. Πώς, τι θα κάνουν. Όχι, σου πω εγώ. Εμείς μιλάμε αμυγώς ποδοσφαιρικά. Δεν κάνουμε ούτε πολιτική από εδώ πέρα ούτε τίποτα. Και δεν κάνουμε ούτε πολιτική από εδώ πέρα. Εντάξει αυτό. Γιατί εγκρίνεται ένα κονδύλι 7 εκατομμυρίων 800 χιλιάδων δραχμών στον Παναθηναϊκό. Όχι για να φτιάξει γήπεδο, για να οικονομήσει. Την ώρα που πίνετε το αίμα του Κοσμάκη. Η αριστερή κυβέρνηση, η πρώτη φορά αριστερά. Αυτό παντρεύουμε εμείς με τα αθλητικά και λέμε, αν θέλετε να μπούμε, δεν τα κάναμε ποτέ. Μιλάμε ότι επηρεάζει τον αθλητισμό και τον Ολυμπιακό μας σε σχέση με την εκάστοτε κυβέρνηση. Αν δεν μπούμε στα άλλα που έχετε κάνει, άστο. Δεν θα λέγαμε τίποτα άλλο. Για να οικονομάει ο Παναθηναϊκός, θα πάρει τα λεφτά από την Νομαρχία Αττικής, τη Δούρου συγκεκριμένα, και να οικονομάει ο Αλαφούζος. Ασφάλεια από την τσέπη του. Που δήλωσε. Είπε ο άνθρωπος εδώ που τα λέμε, να πούμε και το δίκιο του. Ναι. Είπε θα βάλει πλάτη, βάλει την πλάτη σου. Βάλει την πλάτη σου. Και πλάτη. Αυτή την πλάτη βάζει εκεί. Τι πλάτη να δει. Ναι, ας βάλει αυτό την πλάτη, ας βάλει ο διπλανό σου να βγάλει. Δεν γίνεται από την Νομαρχία. Ούτε εσύ. Όχι, τα έχουν πάρει. Ούτε τι δεν γίνεται. Τα πήρανε. Τα πήρανε. Τα πήρανε. Τι δεν γίνεται. Τα πήρανε. Ναι, έγκριση βέβαια. Α, έγκριση δεν. Ναι, ναι, ρε. Α, τα δεν γίνεται. Γιατί μπράβο, μπράβο. Τι δεν γίνεται. Μπράβο, ξεφτύλες. Τι δεν γίνεται. Μάτε, ρε, κοίτα το αίμα του Κοσμάκη. Να κάνει όλα αυτά τα τελεσμένα. Ό,τι προλάβατε, ρε. Αυτή είναι για τέτοια. Άγια αυτά τα τελεσμένα. Τρεις μέρες απεργία. Να τα θάβουν κάτω από τα χαλιά όλα. Όλα βολικά. Κάνουν τους ακαναχτισμένους. Τι γίνεται, κανένα break. Τα τρία, ναι, ναι, ναι. Τα τρία αυτά να θυμάστε που σας είπα, που έχετε στο μυαλό σας να κάνετε στον Ολυμπιακό, δεν θα το πετύχει. Ούτε Κύπρος σας χαρίζει. Εδώ δεν έχω. Ούτε ο Μαρινάκης θα τα παρατήσει, ούτε οικονομικά ο Ολυμπιακός θα δυνατήσει που κάνετε κάτι πρόστιμα περίεργα, κάτι κεκλεισμένο των θυρών για ένα αναπτυράκι του Μπικ. Αυτά ξεχάστε τα. Ίσα-ίσα που είχε οι παίκτες μας, γιατί συγκεκριμένα μίλησα εγώ χτες, έτυχε να είμαι εκεί δίπλα σε κάποιους παίκτες. Μπορεί να τους φτύνετε από μέρες να μην έχουν πάει διακοπές και να είναι ακόμα εδώ στον Πειραιά και να κάνουν προπόνηση με την ομάδα μας. Αλλά έχουν πολλωθεί τόσο πολύ που θα σας ξεσκίσουν τον πάτο. Ό,τι σας λέω. Πάμε σε διάλειμμα. Όχι, επειδή είναι στο διάλειμμα. Επειδή δεν νόμιζα ότι μίλησα. Άσε, τον παρακαλώ, χρυσό τον έχω κάνει. Θα διώξουμε αυτά. Πάμε σε τηλέφωνα. Δεν γίνεται, ρε μάκες. Και να σας πω και κάτι. Άμα ο Τάκης, ένα λεπτό, επειδή σας είπε θα σας κλείσει τον πάτο η ομάδα του, ναι, πρέπει να λέτε να μην σας πειράζει καθόλου. Έλα εδώ, τι ενώ που κάνετε αυτές τις απατεωνιές εναντίον του Ολυμπιακού και είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιείτε ολόκληρη κυβέρνηση για να νικήσετε τον Ολυμπιακό και να σας κάνει τα χαρτίρια. Είστε καθαροί εσείς. Και ο Τάκης που είπε, ας πούμε, αυτό που είπα, μια χαρά. Όχι, δεν βριάζεται. Και τα άλλα είναι μια χαρά. Ναι, μπράβο σας. Ωραίο παδίστε. Όχι, δεν πειράζει. Να δείτε και τα νεύρα τα δικά μας. Περιμένετε, ρε. Κάτσε, ρε. Περιμένετε, ρε. Δεν γίνεται, ρε. Θα πηγαίνει ο Ολυμπιακός στη Σερβία. Θα παίζει συνάστηνα το χειροκροτάει το γήπεδο. Να πηγαίνει
στην Κροατία πάλι το ίδιο. Η ομάδα πάει και το Ολυμπιακό να πηγαίνει παντού να χειροκροτείτε. Γιατί δεν κάνετε τέτοιε ούτε ψεύτικα κύπελα παίρνει όπως το παρήσε εσεί. Το πήγα λίγο στο μπάσκετ. Τίποτα. Και εσεί να χρησιμοποιείτε όλη αυτή την πουστιά εναντίον του Ολυμπιακού μέσω τη κυβέρνηση. Του έχετε κάνει πιόνια. Φταίνεται και φταίει πρώτα ο υπουργός, γιατί όταν γίνει υπουργός δεν γίνεται να γίνεται πιόνι κανενός πολίτη και κανενίας ομάδας. Δεν γίνεται, το έχετε πετύχει και αυτό. Πρώτα ο πρωθυπουργός θα γίνει. Ναι ρε, και μου το είπα. Ο πρωθυπουργός θα ξυπνήσει. Όλο, θα να ξυπνήσει, είναι ποιητή, ξέρει πολύ καλά τι γίνεται. Ναι, άσε με ρε, το πάω λίγο στο λογικό εγώ. Όχι, το λογικό, ήταν παλιά, τώρα άλλο, όταν υπήρχαν ενδείξεις, εδώ υπάρχουν αποδείξεις. Τι να ξυπνήσει. Δηλαδή, έχει πάει ένα σύμβουλό του. Μα έχετε πει στα σηκώδια, δεν πάει να μιλήσουμε. Θα αναλύσω. Ναι. Έχει πάει ένα σύμβουλό του στον Τσίπρα και λέει: τώρα ο Κοντονής θα έχει βάλει δίτελ με την ΕΠΟ, αλλά στην ουσία είναι με τον Ολυμπιακό. Ακυρώνει παιχνίδια, τιμωρεί τον Ολυμπιακό χωρίς να φταίει. Κοιτάμε να τα κάνει μισή. Μπαίνει Ιούνι στην Τούμπα. Ιούνι! Διακόπτει το παιχνίδι και πέρυσι και φέτος. Ιούνι του Παναθηναϊκού το ίδιο, πέρυσι και φέτος. Δεν υπάρχει αυτό που κάνετε. Ένα λεπτό. Τιμωρείται ο Ολυμπιακός και εσείς τίποτα. Ένα τίποτα λεπτό. Κύριε Κοντονή. Και Κοντονή, ρε σου λέω, για τον Τσίπρα σου μιλάω. Ναι, το είπατε σε αυτό, και έχει γίνει, έχουν γίνει όλα αυτά. Έχεις την εντύπωση ότι για το μεγαλύτερο αθλητικό μέγεθος που είναι ο Ολυμπιακός, που είναι η μισή Ελλάδα και παραπάνω, δεν ξέρει ο Τσίπρας. Ξέρει. Άρα ξέρει και έχει κάποιο ρόλο που τα κάνει. Και αυτό εσύ. Άσε με τώρα. Μα είπα, είπες ξυπνήστε, τι ξυπνήστε. Έτσι κοιμούνται. Δεν υπάρχει. Αυτό φίλε γίνεται την πρώτη εβδομάδα να κοιμάσαι. Αυτό, η κατάσταση είναι δύο χρόνια με αυτά που έχουμε μπλέξει. Τιμωρεί δεν γίνεται να κοιμάσαι δύο χρόνια. Μια χαρά ξύπνη είναι. Και κάνουν τα παγόνια. Άσε με ρετάκι. Δύο χρόνια να κοιμάσαι. Οι αρκούδες είναι μέχρι όλο το χειμώνα. Που είναι η φύση τους. Και είναι και αρκούδες. Και είναι και αρκούδες. Όχι μια. Όχι μια. Καταρχήν αυτός ο Κοντονής που ανακατεύεται τον βάλανε στο ποδόσφαιρο εκεί και τον έχω πολιτισμό, τι είναι. Ξέρει μπάλα τι έχει μέσα. Άμα του πει. Τι είναι το offside, ξέρει. Και που θα ορίζει και διαιτητή. Ξέρει πώς παίζουν. Τίποτα παιδιά δεν ξέρει. Ένα πιόνι. Μπορεί να ξέρει εκείνο τον ψηλό, τον πενταρά, ξέρω εγώ. Μπορεί, ναι, μπορεί. Από αυτή την άποψη. Ένα πιόνι του κάθε απαταιώνα, έχει κάνει την κυβέρνηση. Μαριονέτα! Και φταίει. Ένα λεπτάκι. Και φταίει και πρέπει να παραιτηθεί. Αλλά πού να παραιτηθεί, Γι' αυτό το θεωρώ εγώ ύποπτο που σα είπα πριν. Ύποπτο. Τι γίνεται, ούτε ο Τσίπρας τον αλλάζει. Στα μέλη τώρα. Ούτε ο Τσίπρας τον αλλάζει. Έβγει η μέλη σαν πριν. Άρα και γι' αυτό είπα ότι είναι. Όλοι μα άσε με ρε τώρα. Γιατί κάποιο άλλο υπουργό μπορεί. Α, να πούμε και ένα άλλο. Άμα τα πάρει ένα υπουργό. Ναι. Τα πάρει, παιδί μου, από ένα εργοστάσιο. Να δωροδοκηθεί. Ναι, τα πάρει λεπτά. Να κλείσει βουλή. Να κλείσει η Βουλή ή να φύγει αυτός. Όχι, να κλείσει όλη η Βουλή. Α, όλη η Βουλή. Μάλιστα. Κύριε Κοντονή, έτσι θα γίνει. Άμα τα πάρει ένας υπουργός. Οποιοδήποτε κόμμα. Οποιοδήποτε, ρε παιδί μου. Να κλείσει η Βουλή ή δεν το διώξεις από το κόμμα και από την κυβέρνηση. Να κλείσει η Βουλή κατά τα. Α, όλοι. Ναι. Όπως κρίνουμε όλο το ποδόσφαιρο. Ναι, βέβαια. Αυτό κάνει. Άμα τα πάρει και είναι αντιπάλου κόμματος, κλείνει η Βουλή. Ναι. Άμα του δικού μας, συνεχίζω το λαρόδινα, πάμε για εξυγίανση. Δεν ξέρετε. Πήγαμε ένα. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πρόεδρο με κάτι φρυδιανά. Και έτσι είναι και ο παδί του. Το κόνι. Και οι παίκτες του. Μέζια. Δεν ξέρετε που έχετε μπλέξει. Τα μάθετε. Και δεν είναι απειλή αυτό, θα μάθετε. Και όταν είπα. Όσμια και πολιτισμένα, όχι έτσι όπως σας βολεύει. Όταν έγινε. Χωρίς μπαχαλάκι. Όταν έγινε η φιέστα προχτές. Όταν έγινε η φιέστα προχτές, σας είπα κάτι άλλο. Ότι το πρωτάθλημα του χρόνου το θέλω όσο τίποτα άλλο. Είτε γιατί είναι το 7ο συνεχόμενο, 7ο που το παίρνω εγώ σαν θύρα 7, γι' αυτό το θέλω. Είτε για να εσωφαρίσουμε το προηγούμενο ρεκόρ του Κόκαλη και για να το περάσουμε. Γι' αυτό το θέλουμε. Και γιατί βλέπουμε και τι. Πώς τι είσαι. Κάπου βλέπω εδώ τι είναι που βγαίνουν. Δηλαδή τα διαβάζω. Διάβασε, Ράκη. Λοιπόν. Γιατί δεν χάσουμε το μυαλό μας. Ωραία, διαβάσουμε. Το βρήκε, δάσε. Ναι, το βρήκα. Λοιπόν. Γι' αυτό είμαι Ολυμπιακός. Να τα, κοίτα τι μου κάνεις. Άσε, Ράκη, τι τεχνολογία. Τι να σου φέρω, δεν είναι με μανιβέλα. Λοιπόν. Δεν έπρεπε να κατέβουμε στον ημιτελικό με ΠΑΟΚ, θα τους ξεφτιλίζαμε έτσι όλους. Εμείς δεν.
Δεν εμείς, να μην... Άσε ρε φιλαράκο. Ρε, άσε, ρε, τι λες ρε φίλε. Θα πέσουμε δε, βόμβες, θα πέσουμε. Όχι ρε φίλε. Κυροβοβίδες, θα πέσουμε. Α, δηλαδή, λέει τώρα, σαν να λέει Άκη, να μην κατέβει ο Ολυμπιακός στον τελικό, θα τους ξεφτυλίσουμε. Σοπα ρε φίλε. Τι θα ξεφτυλίσουμε. Ξέρεις πόσα παιδάκια 7 χρονών με πιάνουν στον δρόμο και μου λένε Τάκη θέλουμε το κύπελο. Εμείς έχουμε μαζί. Εσύ πάμε το θες. Αλλά το θέλει το παιδάκι, το θέλει, το θέλει η αξιοπιστία του Ολυμπιακού. Τι η τιμιότητα του Ολυμπιακού. Το DNA του Ολυμπιακού έτσι. Ποιο DNA. Άκου τώρα αγόρι μου. Η κάθε ομάδα έχει φτιαχτεί για να πηγαίνει να αγωνίζεται. Να παίζει μπάλα. Έτσι. Ό,τι η δυναμικότητα και να έχει. Να αγωνίζεται. Να αγωνίζεται. Άλλο να φυγοδική και άλλο να φυγοπονή. Αυτά δεν είναι ομάδες, είναι μπουρδέλα. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει να αγωνίζεται. Δηλαδή, αν πάμε κι εμείς, είναι ισχυρή η Μπαρσελόνα, να λέμε πω πολύ κακά η UEFA, το μπουρδέλο η UEFA. Τι μας βάλανε, τι διετή μας βάλανε. Τι επόμενη μας βάλανε, δεν βάζουμε, δεν κατεβαίνουμε. Να λέει αυτά που λέτε, ρε. Να λέει με τι. Γι' αυτό είδατε τι υπομονή έχει ο Μαρινάκης. Σας περιμένουμε. Πότε θέλει, την Τάρτη Κυριακή. Θα υποστούν λίγο παραπάνω οι παίκτες μας, αλλά δεν υποστούν μόνο κούραση και καλά πω δεν πάμε διακοπές. Έχουν πορωθεί για να σε συσχίσουν τον πάτο, σας το είπα και πριν. Μίλησα χθες μαζί τους. Λοιπόν. Έτυχε. Θα το δείτε. Και αυτοί οι παίκτες ΣΑΕΚ που βγαίνουν και λένε πω νικήσαμε τον Ολυμπιακό και δεν το ξανακάνουμε. Το γιατί εσείς παίκτες της ΣΑΕΚ δεν λέτε για την τεσσάρα που φάγατε εδώ. Όχι, δεν υπάρχει εκεί πέρα αυτό. Και πώς νικήσατε εκεί πέρα εσείς. Έτσι θα νικήσετε. Θα δείτε, θα δείτε. Λοιπόν. Την ομάδα του Ολυμπιακού, θα δείτε. Μήπως μάγκες οι αναβολές αυτές δημιουργήσει πρόβλημα στην προετοιμασία και τα προγραμματικά. Ναι. Όλο υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ρε. Αυτό το κάνει. Αυτός είναι ο σκοπός. Να δημιουργήσει γενικότερα πρόβλημα. Και στο κοντινό μέλλον και στο μακρινότερο. Δηλαδή με ποια έννοια. Τώρα να έχει αγωνιστική απραξία η ομάδα όποτε του καπνίσει να μην πω άλλη λέξη. Γιατί δεν τώρα αντιπροσωπεύει και άλλη λέξη. Του γκουρού του αθλητισμού να πει γίνεται ο τελικός. Εμείς να βρεθούμε εξαπίνης και να μην είμαστε προετοιμασμένοι. Όχι αυτό. Είναι σπάσιμο νεύρο. Μήπως γίνει και να μας πετάξουν κάποιοι στην Ευρώπη. Είναι... Γιατί και αυτό θέλουν εκεί. Και αυτό δεν θέλουν. Δεν θέλουν και δεν θα έχουν έσοδα οι άλλοι. Α, θέλουν. Τα μόνα έσοδα. Αυτά έχουν λεφτά μόνο. Τι λεφτά να έχουν. Ρε. Τα μόνα τέτοια δεν τα διαθέτεται. Τα μόνα έσοδα τάκι μου είναι αυτά που περιμένουν από τηλεοπτικά. Και από την Ευρώπη καναμπώνει. Άσε με τώρα που και θέλουν και Grexit. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει Grexit. Να σας πω γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει Grexit. Γιατί δεν το θέλουν οι απατεώνες οι υποβολείς του Υπουργού. Έτσι. Σε αυτούς που είναι μαριονέτα υπουργός και η κυβέρνηση δεν το θέλουν γιατί δεν έχουν σκοπό να βάλουν μία. Έχουν σκοπό μόνο ότι πάρουν απ' έξω. Από την τσέπη δεν υπάρχει περίπτωση. Σκεφτήκανε μέχρι ότι η αστυνομία δεν εγγυάται. Ναι. Άλλο αυτό, η τσάτσι. Καλά, αυτό είναι το μεγαλύτερο στήσιμο που υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό που κάνανε. Αυτό που έγραψε η Άιξ Σπορ. Θα σας πω συγκεκριμένα. Για τη διεξαγωγή του αγώνα, ξεκεκλεισμένονε... Αποκαλύπτουμε το σχέδιο, λέει, της αστυνομίας. Ρε απατεώνες, ρε ψεύτες, ρε ψεύτες, ρε λαοπλάνη, ποιο σχέδιο της αστυνομίας και του Κοντονή. Που γιατί δεν είχαμε λέει πληροφορίες για ραντεβού. Ποιο ραντεβού ρε να έχετε πληροφορίες ρε Βδελάμπου. Τι πληροφορίες να έχουμε και τι ραντεβού. Να σας πω τι είναι το ραντεβού. Είπε η θύρα 7 να πάμε να... Στο Ρέντι. Στο Ρέντι να χαιρετήσουμε τους παίκτες μας. Να φύγουνε. Να εψυχώσουμε όταν θα φύγουνε. Να φύγουνε να πάνε στο ΆΚΑ να παίξουν το κύπελο μια που θα είναι και κλεισμένο το τριτό. Και κολλητά. Με το που φύγουν οι παίκτες μας, πάμε στο, στο πόλο που παίζουμε τη Βουλιαγμένη. Μέσα στην ίδια ανακοίνωση. Στην ίδια ανακοίνωση. Και πάτε να μου κάνετε. Άκου, Βεργή. Το βρήκανε για δικαιολογία. Βεργή, τι να βρούνε. Ρε, αφήστε ρε αυτούς τους μηχανισμούς. Υπουργείο, δημοσιογράφοι, απατεώνες, λαθρέμποροι, φοροφυγάδες. Αφήστε τους μηχανισμούς. Σας ξέρουμε. Σας ξέρουμε. Ξέρουμε τις προθέσεις σας. Είναι ηλίου φαϊνότερες. Δεν κοροϊδεύετε κανέναν. Όπως δεν κοροϊδεύει ο Υπουργός, ξέρουμε και το ρόλο σας. Και όλοι θα δείτε στη θέση σας. Κάποια στιγμή θα τα δείτε. Ρε. Δεν έχουμε ζωή μπροστά μας. Έχουμε ζωή η απατεωνιά και το ψέμα κρατάει λίγο. Μετά, μόλις πέσουν οι μάσκες και μείνεις έκθετος και έκθετη, και δεν μιλάω να μείνετε έκθετοι σε εμάς, να μείνετε έκθετοι στους συναδέλφους σας τους ίδιους, ρε, που είσαστε και το ίδιο συνδικαλιστικό όργανο και θέλετε να διαλυθεί το ποδόσφαιρο που οι άλλοι τίμοι που δεν τα παίρνουνε
Και γράφουν ότι βλέπουν τα ματάκια τους, δεν θέλουν να διαλυθεί. Εσείς θέλετε όμως, γιατί είσαστε εξασφαλισμένοι από τα αφεντικά. Έτσι. Και για να πάω και σε κάτι άλλο τώρα, που το είπαμε και λίγο πιο πριν, αυτό με τον Κόντα. Δεν υπάρχει αυτό που έγινε. Στα δύο δευτερόλεπτα να πει πρώτη φορά άλλη μία μετά το διακόπτημα, η εκένωση να φύγει ο κόσμος από το γήπεδο να συνεχίσει ο αγώνας. Το λέω τώρα για εμάς Ολυμπιακούς. Παναθηναϊκός δεν υπάρχει στο μπάσκετ. 3-0 για πλάκα. Το λέω τώρα στους αγώνες που θα γίνουν στο ΣΕΦ. Αν περάσει. Θα προκαλέσουν αυτοί για να γίνει αυτό που ήδη το μαγειρεύει από σήμερα ο Κόντας. Δεν πρέπει να βρίσκουμε κανένα από τους στυπούδες. Ονομαστικά. Ονομαστικά, δεν... συγκεκριμένα. Άστο, δεν χρειάζεται. Ολυμπιακό μόνο αγωνάζουμε και ο Πάκη λεωφόρο. Αυτά τα εγώ δεν κρύβομαι. Τα κυπαιδικά συστήματα. Παίχτη, όχι, κανένα. Ονομαστικά, δεν αναφέρουμε όνομα. Ποτέ. Ό,τι όνομα και προσέξτε, το είδατε σήμερα. Εγώ το έμαθα πριν από λίγο. Δεν είναι κάτι σαν αυτό το παιχνίδι. Τι έγινε με τον Κόντα. Και σας την ευτυχία. Με την ευτυχία. Ναι. Και σας έφερα και παράδειγμα. Στον αγώνα γυναικών με Ολυμπιακού στο κυμπέσα του άφου του, πώς λέγεται, του Ινδού. Τι βρίζανε τον πρώτο Ολυμπιακό, του Εραστέχνη. Επί 15 λεπτά, εγώ 20 μέτρησα 15, θα πάω 15. Επί 15 λεπτά ο ίδιος διαιτητής ούτε μία παρατήρηση. Τίποτα, είναι προπομπός αυτά. Και γι' αυτό το είπα για το ΣΕΦ. Ναι, ακούσα, δείτε. Είναι προπομπός. Και να πάλι να μας πείσουν ότι το καλό παιδί που θα κλείσει τη χρονιά του πρέπει να την κλείσει με ένα πρωτάθλημα. Με ένα τέτοιο πρωτάθλημα να την κλείσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλέψετε τίποτα τον Ολυμπιακό, θα σας φάει το μαύρο σκοτάδι. Δεν πάει να κλείσει και τα μάτια του, όχι τη χρονιά του, οποιοδήποτε. Αν το αξίζει, όποιος το αξίζει στους αγωνιστικούς χώρους να το διεκδικήσει. Τα καλά παιδιά που πάντα είναι του Παναθηναϊκού. Όπως είναι οι καλοί διαιτητές, πάντα οι καλύτεροι διαιτητές ήταν οι αντιολυμπιακοί. Ζλατάνοι, Βουράκηδες και δεν όλοι οι καλοί διαιτητές. Τέρας δε της διαιτησίας. Τέρας της δημοσιογραφίας ο Διακογιάννης με την προπαγάνδα του. Ότι ο Παναθηναϊκός πάντα και ο Ολυμπιακός αλλού. Δεν έπαιρνε τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Όλοι τέρατα είναι. Τα τέρατα της προπαγάνδας είναι. Και τα τέρατα της προπαγάνδας είναι αυτοί που μας υποδεικνύουν ποιους θα θαυμάζουμε. Αφήστε να θαυμάσουμε εμείς αυτούς που θεωρούμε εμείς αξίες. Και αθλητές και ομάδες. Δεν θα μας υποδείξετε εσείς. Όπως δεν μπορείτε και να μας υποδείξετε πότε θα σας φοβηθούμε. Όταν ισχυριοποιηθείτε, θα σας φοβηθούμε λοιπόν. Από μόνοι σας. Από μόνοι μας. Δεν θα μας δείτε τώρα πρέπει να με φοβάσαι. Όποτε μου το λες, έχεις φάει τεσσάρες. Και φυγωδικείτε να έρθετε να παίξουμε. Εσείς που πρέπει που μας δείτε ότι σας φοβόμαστε. Γιατί δεν ζυγώνετε, ρε. Γιατί δεν ζυγώνετε, ρε, τελάμπου. Φοβόμαστε, κατέβετε. Αφού φοβόμαστε, δεν λείπετε. Όλοι φοβόμαστε, εσείς λείπετε. Που από χτες. Διάβασα, παίζεται παντού σε όλα τα site και σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Ένα λεπτό. Κάποιος Χουάν Ραμόν Ρότσα είπε, μπράβο στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού που φτιάχνει το γήπεδο στη Λεωφόρου. Αλλά λέει, πού να παίξουμε λέει, σε αυτό το πρωτάθλημα. Άκουρε Χουάν, δεν σε πειράζει κανένα πρωτάθλημα. Τι το θεωρείς, δηλαδή το θεωρείς ότι υπάρχουν κομπίνες. Η μοναδική κομπίνα που έγινε με την υπογραφή σου. Που γέλασες το κράτος, το ελληνικό, την αστυνομία, είσαι εσύ. Πήγες στο Εγάλεο, έγινες δημότης, με ψεύτικα χαρτιά, ψεύτικες πλαστογραφία έκανες, εσύ είσαι ο απατεώνας. Αυτή δεν είναι, αυτό είναι το... Δεν είναι το ποδόσφαιρο που το φτιάχνει ο Αλαφούζος στο γήπεδο και που να παίξουμε. Κάτι. Ναι, σε αυτό το ποδόσφαιρο, ναι. Εσύ. Σας το λέω για Ολυμπιακή, να δείτε τι που το ξέρουνε όχι, πάνω σε αυτά που και ποιος, αυτός που έκανε πλαστογραφία. Άκουρε. Γέρασε την αστυνομία και το κράτος. Το είπαμε, πάνω σε αυτά που λες, έτσι δουλεύουνε γενικότερα. Βγαίνει τώρα η ΑΕΚ να διαμαρτυρηθεί για διαιτησία που ο Ολυμπιακός με αποδεδειγμένη σφαγή έχασε ένα από το μοναδικό παιχνίδι που έχασε σε όλη τη διοργάνωση, σε όλο το πρωτάθλημα, με σφαγή εγκληματική. Και έτσι λειτουργούν όλοι για να ξέρετε πώς είναι το μότο τους. Εκεί που μας γνωστάνε να μας πάρουν και το πόδι. Να ξέρετε πώς λειτουργούν. Βγαίνει τώρα να πουλήσει ήθος. Ποιος? Ο Χουάν. Ναι. Ο άλλος λέει που έχει κάνει φυλακή. Λέει που πας και δίνεις παρόν. Ναι. Κοιτάξτε που έχουμε πλέξει, ρε. Οι άλλοι που έχουν κάνει, έχουν φάει τη 360 εκατομμύρια. Το ελληνικό δημόσιο μας υποδεικνύουν πώς θα κάνουμε τα κουμάντα μας, τα οικονομικά.
Δηλαδή να για να καταλάβετε τι γίνεται. Όποιον να βλέπετε και κατηγορία έχει κάνει ακριβώς τα ίδια και χειρότερα. Τρία παίχτηκαν. Ένα αυτό που λέει ο Άκης, ένα του Κόντα σήμερα και ένα του Ρότσα εχθές. Που αυτός έβαλε πλαστή υπογραφή στο εργάλο και στην αστυνομία. Το είπαμε. Να διαβάσουμε. Ναι, αυτή είπα. Που έχουμε μπλέξει. Ρε, σαν να σου λέει τώρα, τι να πω, τι παράδειγμα να πω, θα δικήσω και κανέναν. Σαν να σου λέει ο Τζάκο Αντεροβγάλτης, να λέει ας πούμε στο... Ποιος? Ο Τζάκο Αντεροβγάλτης, να κάνει την παρατήρηση σε έναν που έκανε στον άλλον μια νυχιά. Ναι. Και του λέει τι έκανες, διαλύτερη. Έχεις κοντές καμιά χιλιάδα, ο Τζάκο Αντεροβγάλτης, ναι. Και το πήραξε η αμυχή, η αμυχή. Ναι. Η αμυχή. Η τεχνητή η αμυχή. Λοιπόν, Τάκη για σένα. Λοιπόν, Τάκη για σένα. Πάτα στο ίντερνετ. Λοιπόν, εδώ σύλλογοι, κατοχής, ονόματα κάπου στη μέση. Κοντιάς Κώστας, διετέλεσε πρόεδρος της ΕΠΟ, πρόεδρος Παναθηναϊκού, βουλευτής και δήμαρχος. Πρώην δήμαρχος της Αθήνας. Ναι, όχι, ναι, δήμαρχος. Ναι, ρε, Κοντιάς είναι. Και έχουν βάλει και την πλατεία Κοντιά, την κάνανε απέναντι το Δημαρχείο. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο ότι από κάτω πάνε, ξέρεις ποιοι μαζεύονται. Οι Πρεζάκηδες. Όχι, ρε. Στα ορειτήρια. Λοιπόν, Άκη, Τάκη, πάμε να τους κάνουμε πλάκα και να κάνουμε ένα ακόμα του θρύλου, να δεις γέλια που θα κάνουμε. Αυτό. Τι? Να κάνουμε ένα ακόμα του Ολυμπιακού. Ναι. Τίποτα με αυτούς εδώ πέρα. Ναι, φίλοι. Δεν γίνεται. Καταρχήν δεν υπάρχει μέσα. Τι είναι, τους κρατάς μόνο. Έλα εδώ, τι είσαι εσύ απατεώνας. Τι πάει να κάνει, την κάνεις εναντίον του Ολυμπιακού. Παίρνω τους βουλευτές μου και φεύγω. Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση στην Ελλάδα, δεν υπάρχει και κόμμα. Τι έχει γίνει αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση κόμμα να βγάλει πάνω από 150 βουλευτές με τίποτα. Δηλαδή θα έχει 10 βουλευτές και θα κυβερνά στην Ελλάδα. Τι 10 από 10. Σου λέω εγώ το μικρότερο. Τι έχει γίνει τώρα. Ο Μαρινάκης κάνει αυτά που ξέρετε όλα. Έτσι. Να διαβάσουμε. Ο αυτά. Ο Κουντούρης ξεχρέωσε τον Αριστέχνη. Δεν έφαγε κανένα φράγκο από κανένα δημόσιο ή από πουθενά που χρωστούσε Ολυμπιακός. Και έχουμε μπλέξει με όλους τους άλλους. Λοιπόν, πάμε, άσε να διαβάσω κανένα μήνυμα. Είτε τσιγάρα, είτε πετρέλαια, από ό,τι διαβάζουμε. Να διαβάσω τα εγγυμικά. Ο Φιλιππίδης έκανε αυτά, τα θυμάστε τι είχε κάνει. Πες, διάβασε ρε εκεί. Τι, αφού τα στέλνουν οι άνθρωποι να τα διαβάσουν. Ναι, διάβασε, ναι, εγώ λοιπόν, δίκιο έχεις, διάβασε. Βράζουμε Τσίπρα, μου φεύγει και το ρημάδι, μην νομίζεις. Βράζουμε Τσίπρα με την αδικία, ξαφνικά τα βρίσκεται μπροστά σας, εάν συνεχίσετε έτσι. Άλλο μήνυμα. Καλά να πάθουμε. Τα υπεράνω, τα διδάσκουμε ήθος. Αυτά φέρνουν. Ναι, αυτά φέρνουν. Γίνουμε, η θύρα 7 των 80-90 θα έχει γκρεμίσει τη Βουλή, θα έχει ρίξει την κυβέρνηση. Ναι. Ναι. Καλά, Τζοζέ. Έλα να γκρεμίσει εσύ τις Βουλές. Πάρε και, μια βαριοπούλα από τα ίντερνετ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Θες να γκρεμίσει τη Βουλή και στα 80 και στα 90 εμείς είμαστε, Τζοζέ. Ξέρουμε καλά πώς ήταν, έτσι, και πώς θα διεκδικήσουμε το δίκαιο. Αυτά δεν είναι. Ναι, να γκρεμίσουμε τη. Και ποια παλιά. Ναι, γιατί αυτά, είναι. Αυτά τα παλιά ίδια, παιδιά. Ναι. Άστα παλιά. Άστα παλιά και τα καινούργια. Στα 90, στις... Και η καινούργια θύρα 7 είναι μάγκικη. Μια χαρά. Και μια χαρά. Εγώ το λέω ότι με την παλιά θύρα 7 και αυτά που λες, εκεί ήμασταν κι εμείς. Για σένα δεν ξέρουμε αν ήσουν. Άστα, μην τα ακούτε τώρα αυτά. Λοιπόν. Και ό,τι κάναμε ήταν στοχευμένα. Και ανάλογα με τι δυναμικότητα και δυναμική έχεις, πράττεις. Εμείς δεν εμείς... Και ήθος έχει λαμόγια δεν έχει, όπως κάποιες άλλες... Άκου φίλε, ο Ολυμπιακός κάνει πρωταθλητισμό, δεν κάνει χουλικανισμό. Όταν ήταν να κάνουμε χουλικανισμό, κάναμε χουλικανισμό. Και τα δύο μαζί δεν πάνε. Και έχει διαφορά ο χουλικανισμός από το να διεκδικήσουμε τα δίκαια μας όπως πρέπει και όπως τους πονάει. Όχι όπως τους θέλουμε να τους βάλουμε βούτυρο στο ψωμί τους και να βάλουν ταμπέλες. Γιατί εύκολα τα βλέπετε με τους ρουφιάνους τους πώς δουλεύουν και τα κανάλια και τα μέσα και όλα. Θα σας βάλουν ταμπέλες, πρέπει να γίνουν ό,τι πρέπει στοχευμένο. Και δεν χάνουμε το δίκαιο μας, λοιπόν. Ο Κοντονής θα μας ρίξει πρόστιμο επειδή σας παίξει τα αξιοφλόρ μπουκάλι με νερό. Ναι, που παίζει αυτό. Μία αγωνιστική εκπομπή. Δεν θα πούμε μια εκπομπή. Ναι, είτε θα μιλάει ένα από τους δύο. Θα το ρίξω και εγώ του σκηνοθέτη. Όχι, όχι, τέτοια θα έχουμε κι άλλα. Έχουμε... Είσαι υπότροπος. Α, ναι, ναι. Παιδιά, έχουμε φτάσει στα όρια μας. Θα βγούμε έξω και δεν θα μείνει τίποτα. Άρθει, κάτσε ρε Σμιθ και εσύ με την πέτρα πάνω σε πέτρα. Εμείς δεν θέλουμε να κοιμηθούμε. Άκου, Σμιθ, το ξαναλέω. Και το ξαναλέω. Ναι, άλλο η οργή
Και άλλο πώς θα την εκδηλώσεις. Ορίστε, και εδώ γράφει η εφημερίδα, οργή λαού. Ναι. Τα ξεφτιλίκια του. Και με κίτρινα γράμματα και καταλαβαίνετε. Κοντονή, κανένα δεν έχει τολμήσει. Ποιο είναι το ύποπτο. Το υπονοούμενο. Θα κοιμάσαι να διαβάζει, γιατί μου φεύγει η σελίδα. Κάτσε, είναι και τεχνικά θέματα. Είναι τεχνικά θέματα. Μέχρι να τα πει, φεύγει η σελίδα. Εκεί που διαβάζει. Άστα, εκεί βλέπει εσύ το περιθώριο. Δεν είναι μόνο το κάδρο, έχει και μέσα. Ποιο κάδρο είναι, και η οθόνη είναι. Ναι, το κάδρο, εσύ βλέπει εδώ ότι είναι σταθερό. Το μέσα κουνιέται. Πώς κουνιέται, δε. Έτσι είναι η τεχνολογία. Πάρε μια εφημερίδα. Άμα ήταν, θα τα. Να σα στέλνει ο σκηνοθέτη σε χαρτί. Τι και τι θα κάνει τώρα, δηλαδή. Μάλλον δύο μεροκάματα. Πω, φεύγει το κάδρο, φεύγει το ένα. Λοιπόν. Θέλει και μια τεχνολογία να ξέρεις, έχεις μία. Ναι, είδαμε και σένα. Ο Χόκκινς. Καλησπέρα, Μάκης Ολυμπιακή. Τι έγινε με τον Δημητράκη, κάθισε. Ποιος είναι ο Δημητράκης, ποιος κάθισε, τέλος πάντων. Παντούτα προς κέναν τον Ολυμπιακό. Την όπο τη θυμάστε και τρέχατε την αθυμηθούμε. Την όπο, την αθυμηθούμε. Α, την όπο, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός στον Βόλο. Ήσασταν μέσα στη θάλασσα, δεν βγήκατε ποτέ. Ναι. Μια νησί είχατε κρυφτεί. Η νόπο ή αθήνια. Εκείνο το μεγάλο, το πανό με το τριφύλι που είχατε. Ναι, η νόπο ή αθήνια. Τι νόπο ρε. Σε δικά μας χέρια είναι. Ρε τι νόπο τώρα, πήγε η βουτιά σύνερα. Εκεί γνωριστήκατε στην κατάσταση. Ρε, την νόπο εκείνη εκεί που λέτε. Ρωτήστε τους Παναθηναϊκούς σύνδεσμους. Που δεν έχω ποτέ άδικο εγώ πάνω σε αυτά τα θέματα. Να γιατί γίνατε νόπο, γιατί είχατε παίξει με τους Ναζί. Ναι. Στην κατοχή. Ναι. Και ο Κέμπες είσαι εσείς. Δεν είναι κανένας κανένα παπάς, κανένας Ολυμπιακός. Εσείς είσαι ο Κέμπες. Πάμε. Με τα ψεύτικα που λέτε και πετάτε λάσπη, κάτι θα μείνει. Κάτι θα μείνει. Πετάξτε ένα τόνο λάσπη, κάτι θα μείνει. Δέστε και αυτό το καραγκιόζι τον άλλον εκεί, στο άλλο το κανάλι τη βγάζει. Σειραφές τηλεφώνου, λέω εγώ εκεί πάμε, πάμε εκεί, το πάμε εκεί. Το λέει σε άλλη κασέτα ότι θα γίνει. Πάμε πιάνει. Λοιπόν, Μάκης, καταρχήν να μην ξεχάσουμε τι? Την εκδρομία. Την εκδρομή. Το πιο σημαντικό, τα εισιτήρια έχουν φύγει από τα 800, έχουν φύγει τα 550 και έχουν μείνει 250. Μην νομίζετε ότι είναι πολύς αριθμός. Μιλάμε για ένα μήνα πριν. Είμαστε σχεδόν, πόσο είναι ο μήνας. 10-20 μέρες. 20 μέρες πριν. Δεν είναι για προπόληση. Πόλο, τα 550 υποδηλώνουν άλλα πράγματα. Και τελευταία εβδομάδα. Ναι. Στην Ουγγαρία. Μια χαρά είναι και η Ουγγαρία. Ο χιλό είναι μακριά, δεν είναι ότι. Ναι, όχι, αυτό σου λέω. Ότι λοιπόν, μπορεί κάποιο να λέει. Θα πάμε σε όχι, μπορεί κάποιο να πει πόλο, ρε παιδί μου. Να... Ναι, θε να πει πόσο είναι η εγγραφή. Είναι 125 ευρώ για όσου ταξιδέψουν με το πούλμα. Με δύο διανυκτερεύσεις με πρωινά, μία στο Βελιγράδι και άλλη μία στη Βουδαπέστη. Τέλειο το Βελιγράδι, το είδαμε και η Βουδαπέστη. Και η Βουδαπέστη την έχω δει εγώ, τέλεια και από εκεί. Και είναι, περιλαμβάνεται και το εισιτήριο του αγώνα, δηλαδή με 125 ευρώ όλα. Και όποιος θέλει να πάει μόνος με τους φίλους με ένα αυτοκίνητο, παράδειγμα, 33 ευρώ. Ή με αεροπλάνο ή οτιδήποτε μόνος του τέλος πάντων χωρίς να. Ναι, 33 ευρώ το εισιτήριο. Είναι η τιμή του εισιτήριου, το οποίο μπορεί να το προμηθευτεί είτε στο τμήμα μελών στο στάδιο Καρασκάκη. Έτσι, είτε στα γραφεία του Ερασιτέχνη στην πλατεία Αλεξάνδρας. Πάμε στις γραμμές. Ναι. Για συντομία, παιδιά, θα χαμηλώνετε την τηλεόραση και θα μας ακούτε από το τηλέφωνο. Να πούμε ότι αυτά που είπαμε και πριν, να το πω όμως τώρα θέλω, ότι ο Υπουργός κανονίζει τους διαιτητές. Δεν υπάρχει αυτό. Ένα είναι αυτό εκεί. Σε αυτοδιοίκηση. Σε αυτό το αυτοδιοίκηση. Πες το και εσύ, το είπα και εγώ, πες το και εσύ. Δεύτερον, λέει η αστυνομία δεν εγγυάται ασφάλειας αλλά και κλεισμένων. Να μην μπει κανείς μέσα στο γήπεδο, δεν εγγυάται η αστυνομία. 200 άτομα πόσο θα είναι μέσα. Την ασφάλεια του αγώνα δεν την εγγυάται η αστυνομία σε 200 άτομα, δεν υπάρχει και αυτό. Δικαιολογία βέβαια, θα είναι ο Σούπερμαν. Συγγνώμη λίγο. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι οι ομάδες που κάνουν επεισόδια την πληρώνει ο Ολυμπιακός. Ναι, οι θεατές που δεν εγγυούνται, δηλαδή γιατί αυτό είναι, δεν είναι ότι δεν εγγυούνται. Ίσα ίσα ικανή είναι η αστυνομία και μπορεί να εγγυηθεί και ότι. Πρώτη φορά πάμε στο άκρα. 80 δεν είμαστε. Λοιπόν. Η μόνη πιθανότητα είναι να οι 200 θεατές να είναι ο Captain America, να είναι ο Superman, να είναι ο Batman, ναι. Ο Ζωρό, όλοι αυτοί οι σούπερ ήρωες, μετά σίγουρα είναι δύσκολο να εγγυηθούν. Εντάξει, είναι μια απόφαση η οποία
την έχουν υποβάλει, έτσι, δεν είναι αποφασίσει. Και ένα άλλο έτσι τώρα που πήρε ένα στο τηλέφωνο, τα παραμύθια συνεχίζονται σε ένα άλλο κανάλι, μια εκπομπή που δεν υπάρχει, πώς βρίσκουν τις δικογραφίες αυτά, πώς θα είναι αυτά, δεν τα ξέρει κανείς. Αλλά τα έχει οποιοσδήποτε δημοσιογράφο. Εγώ δεν έχω δει ποτέ μου. Πληροφοριοδότηση τη κατά είναι. Έχω την ηρεμία, όχι, είναι φίλοι. Ναι, είναι φίλοι. Δηλαδή δικογραφίε σε όποια ναι. και να είναι. Πάρε, μόλι διαβάσει, εσύ βγάλα και στο μέλλον. Δεν έχει πάει στο δικηγόρο ακόμα η δικογραφία ναι, και την έχει. Ναι. Πέφτει πολύ γέλιο. Έλα, πάω, σου πω, θα μου πει και τι σου είπα. Τα τρώμε χρόνο με άσκοπα. Ναι, δηλαδή αυτά είναι όλα άσκοπα. Πιο σημαντικά τα λέω. Δεν και μάναψε. Εμπρό. Πάντα έτσι κάνει. Ναι, εγώ τη βλέπω και έχω. Μην τη βλέπετε, ρε, έχετε την υγεία σα. Τι να δείτε. Τι να δείτε, μόλι δηλητηριάζω. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Και στο φινάλε 5 χρόνια ας γίνει το δικαστήριο. Ή να κλείσετε κάποια φυλακή. Δεν έχει κλειστεί. Μάλλον μόνο εσένα έχουμε ακούσει να τόσο πρόστιμα για συκοφαντικέ δυσφυλίσει. Ναι, άσε μετά, ναι. Και να ασχοληθούμε. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Πέφτουν οι γραμμέ. Τι έπαθε το παιδί. Εντάξει, να πέμε και τόση ώρα και τέλος πάντων. Όχι, μου λέει για. Απλά καμιά φορά και για φέρετε, ο Φλόρ. Αυτά που συμβαίνουν στον Ολυμπιακό. Ο Εικονολήπτης, ο Φλόρ θέλει το χάλι μας. Με αυτά που συμβαίνουν. Τίποτα, τηλέφωνο. Εμπρός, έλα. Έλα, φίλε μου, από το τηλέφωνο να μας ακούς. Έλα, τα καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τον Γκίζ τηλέφωνο, Παναθηναϊκός είμαι. Πες μας. Το Γκίθιο, ναι. Γκίζι. Α, Γκίζι. Ναι, έλα. Γκίζι. Έχεις πει κατά καιρού, Στάκη, ναι. ότι εγώ προσωπικά σαν Παναθηναϊκός ναι. δεν μπορώ να την πω στον Ολυμπιακό γιατί έχεις περισσότερες νίκες και πρωταθλήματα. Σωστά μέχρι εδώ. Ναι, δεν την πεις, παιδί μου. Για έναν αγώνα μπορεί να πεις ότι έπαιξες καλύτερα. Γενικά στο Ολυμπιακό. Ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο πόλο δεν μπορώ. Εγώ σαν Παναθηναϊκός ναι. που πάω κόντρα. Με την ίδια λογική όμως, εσύ στο μπάσκετ, γιατί βγάζεις γλώσσα. Περίμενε, να σου πω ένα λεπτό, να σου πω δες. Γιατί βγάζεις. Να απαντήσω, δεν θέλεις. Τι έβρισε. Έβρισε, δεν πειράζει. Α, θα σου πω την απάντηση. Στα 4 ομαδικά φιλαράκο μου, στα 3 σε νικάω. Στα 3 σε νικάω. Δεν έχεις εσύ να πεις. Τι απει, συμπερικά στο ένα, τα λατρεία τι, τα ξεχνάς. Άκουρε εσύ. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Στο μπάσκετ, κουτορνίθι, έχω και πρωταθλήματα εγώ. Εσύ στο πόλο δεν έχεις. Άλλα αυτό ρε τάκη. Σε πάω και εκεί, μία και αγωνίζεσαι. Εντάξει είμαστε. Αλλά στα 4 ομαδικά, στα 3 σε νικάω. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πού άλλου σε νικάω, ένα να σου πω και πού άλλου. 35 πόντους. Ναι, ελάχιστα. Και 42 πόντους. Ναι, λοιπόν. Πες μας ένα μεπτό, τι γίνεται εκεί στο μπάσκετ, γιατί δεν διαμαρτύρεστε. Γιατί δεν διαμαρτύρεστε στο μπάσκετ. Εκεί που δηλαδή, πού την έχετε. Αυτό που είδα πριν διαμαρτυρικά στο μπάσκετ και εγώ σε δυο άλλα αθλήματα. Που την έχετε. Τρία-ένα, τέσσερα άλλα αθλήματα. Εκεί που την έχετε, πού την έχετε. Διαμαρτυρία έμφυτη. Εδώ έχετε στήσει ολόκληρου μηχανισμού. Και τέτοια. Γιατί δεν ακούγεται, δεν κουνιέται φίλο εκεί πέρα. Δεν μπορεί να διαμαρτύρεστε ούτε για του διαιτητέ. Ούτε για να αλλάξει η διοίκηση, όπως λέτε για τη διοίκηση της ΕΠΟ, τη διοίκηση της ΕΟΚ. Τίποτα, 20 χρόνια το ναι, ίδιο, έτσι. Εντάξει, αγκριάστο, τότε εντάξει, αγόρι μου από τον Κίζη. Στα 4-3 είμαι εγώ, εσύ ένα. Μείνε με το ένα. Ζήτημα ημερών. Γιατί διαμαρτυρόμαστε, γιατί είναι η ΕΟΚ δίπλα από το ΑΚΑ, ναι, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Ίδια ποδητήρια, εμπρός. Ίδια ποδητήρια έχετε, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε. Ναι, τα ίδια είναι. Ναι, ναι. Έλα. Ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Σπύρος είμαι, από τα Σεπολιά. Ομάδα. Ναι, ακούτε. Ναι, ακούμε εμείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Σπύρος είμαι από τα Σεπολιά. Τι ομάδα. Λοιπόν, τώρα, Ολυμπιακός σημαίνει διαρκείας και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, τώρα που είπατε για την Όπο, θυμήθηκα, όταν ήμουν μικρός και πήγαινα στον τάφο του Ινδού. Ναι. Έτσι, ότι μια χρονιά, όταν πήγαμε να μπούμε στο πέταλο που μπαίναν οι φιλοξενούμενοι, γιατί εμείς πηγαίναμε από το Παπαστράτιο, δεν ερχόντουσαν. Ναι. Είχαν μια σημαία να ζητηθεί με μια σβάστικα. Ναι, ναι, απάνω, απάνω στα σκαλοπάτια είχαν μια σβάστικα. Λοιπόν, τα ξέρουν αυτά οι παλιοί Παναθηναϊκοί, τα ξέρουν. Δεν ασχοληθείς με αυτούς μόνο. Λοιπόν, τώρα, τι ευρωπαϊκά έχουν στο μπάσκετ, έχουν 6 ευρωπαϊκά. Εμείς έχουμε 10 σε όλα τα αθλήματα. 11. Δεν κατάλαβα, δηλαδή τι μας έχουν ζάλει, ότι έχουν ευρωπαϊκά. Αυτοί έχουν 6, εμείς έχουμε 10. Μπορεί έτσι. Να, 12 λοιπόν, σημαίνα, μπορεί να είναι. Λοιπόν, τώρα όσο για τον κύριο Κοντελή, που λέει ότι τον έχει πιάσει δρότας αν θα γίνει ο τελικός να μην γίνει.
θα γίνει ο τελικός με το ζόρι. Θα το βάλει UEFA και θα γίνει με το ζόρι ο τελικός. Θέλει δεν θέλει, ο τελικός θα γίνει και ο Ολυμπιακός θα σηκώσει την κούπα. Όπως είναι γραφτό, όπως βγαίνει ο ήλιος το πρωί, είναι γραφτό, θα πάρει και ο Ολυμπιακός. Μακάρι, και θέλουμε, και εμείς αυτό θέλουμε. Όπως έρχονται τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και η Πρωτοχρονιά, έρχεται και το πρωτάθλημα και τον ντάμπι στον Πειραιά. Μπράβο. Αυτό θα το μάθει ο Κοντονής, θα το μάθει και θα το μάθει καλά όταν θα γίνει ο τελικός και θα το ξυλώσει και ο Τσίπρας. Τότε θα το μάθει πιο καλά. Έγινε, φιλάρα. Λοιπόν, να μην αντιστέκεται στη μοίρα. Η μοίρα είναι να παίρνει ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Λοιπόν, όσο για τους Βάζελους, οι οποίοι βγάζουν ανακοινώσεις, βγάζουν κάτι ανακοινώσεις και με 30 πόντους πίσω και 40, έτσι. Λοιπόν, είναι χειρότεροι, όχι από τους Τούρκους του Βάζελη, είναι χειρότεροι και από τους Βρυκόλακες. Και από αυτούς χειρότεροι. Λοιπόν. Λοιπόν, θα μάθουνε αυτό που έγινε με τον Κόκαλη που χάσαμε δύο πρωταθλήματα στα 20. Θα μάθουν τώρα, θα τρώνε στα 30 χρόνια 30 πρωταθλήματα, 30 ντάπου στο κεφάλι. Κοίτα, αυτό θα τους διαλύσουμε τελείως, θα τους τακίσουμε τελείως. Αυτό είναι λοιπόν, υπόσχεση του Μαριδάκη, εγώ την πιστεύω. Λοιπόν, όταν έπαιζε παλιά ο Απόλλωνας στη Ριζούπολη, γέμιζε τη Ριζούπολη. Λοιπόν, τώρα οι απολωνιστές τώρα είναι 500 άτομα. Τι 500? Το ίδιο θα γίνει και με τους Βάζελους. Κάποτε γεμίζαν το ΆΚΑ. Όταν θα συνεχίσει ο Μαρινάκης και θα συνεχίσει και ο γιος του, θα πάνε οι Βάζελοι, θα είναι και μικρός. Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Θα εξαφανιστούνε τελείως. Αυτή είναι η μοίρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, Λαράκο. Άκου, φίλε, ένα λάθος. Καλησπέρα. Σε όλα αυτά, ένα λάθος, ναι, που είπες για τη θύρα των φιλοξενούμενων. Η 7 δεν ήταν ποτέ η θύρα των φιλοξενούμενων. Μια ζωή, στη λεωφόρο να το πω. Όχι, για τον μπάσκετ σου πέρα. Όχι, για τη θύρα των φιλοξενούμενων. Μια ζωή στη λεωφόρο. Στη λεωφόρο, όχι για το ποδόσφαιρο λέω εγώ. Στη λεωφόρο μα δίνα τη θύρα στη 13, στη 14, σε όλες τις άλλες θύρες. Παντού έπαιρνε το 30% σε κάθε θύρα. Εδώ, 10 εκεί, 10 και εμείς μια ζωή κάναμε ντου και μπαίναμε στην 7. Γι' αυτό έχει καθιερωθεί. Δηλαδή το απέναντι πέταλο του 13. Γι' αυτό έχει καθιερωθεί που είπες και εσύ το πέταλο των φιλοξενουμένων. Εμείς το κάναμε το φιλοξενούμενο. Παλιά πέραμε δίπλα στην 13, στη 14 θύρα πέραμε. Και είχε βγει, εκεί είχε βγει και το ρητό, ένα σύνθημα. Νυχτεά τη λυπή, μια τεγά το φιλιτρί. Καλησπέρα. Όσοι ξέρετε ποδανά, βάλτε το. Νυχτεά τη λυπή, μνιέται γάτο φιλιτρί. Και δεν την ανοίγανε και την κρεμίζαμε εμείς και μπαίναμε μέσα. Ακριβώς. Πράγμα που δεν υπάρχει, ήταν αδιανόητο, πως είναι αδιανόητο για οποιονδήποτε. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι σαν να σας να παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι, να σας έχουμε δώσει εισιτήρια στην 7, στην 8, στην 9, στην 10, στην 11 παντού. Και εσείς να πηγαίνετε, να κάνετε λαντού και να μπαίνετε απέναντι στην 12. Όχι, διανοηθείτε το. Και όποιος δει το. Ολομαγκές και Νόπο. Όποιος... Πού ήταν η Νόπο να φύγει τότε. Κάτσε, πάμε σε κάτι τηλέφωνο. Και όποιος θυμάται τη διαφήμιση της Ίσιον, το ντέρμπι της Ίσιον, Κουσουλάκη. Στον κόντου Κουσουλάκη, δείτε πού ήταν όλοι οι Ολυμπιακοί. Από στα κάγκελα, στα πλάγια, πίσω από τον πάγκο, απέναντι. Απέναντι στις 14 παντού. Δείτε τι. Καλησπέρα. Ό,τι πανηγυρίζουν οι Ολυμπιακοί εκεί. Ναι, αυτό να δείτε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Από Πάτμο. Έλα, φιλάκι μου. Ποιος είσαι? Ο Ρήγας. Ο Ρήγας. Ναι. Έλα, ρε παιχταρά, τι έγινε, τι κάνεις? Χαμήλωσε την τηλεόραση, μας ακούσα το τηλέφωνο. Καλά, είσαστε εκεί? Καλά, εσείς, πώς πάτε, τι έγινε? Τι να γίνει? Ξέρω εγώ, μας έχουν περισσεύσει κάτι μεγαλικά από τη σχέση του πρωταθλήματος. Θα γίνει ο τελικός τέλος, τι να γίνει τελικά? Τώρα το σκεφτεί, πώς θα κοιμηθεί ο Κοντονής το βράδυ, τι όνειρο θα πει. Αυτός, ο απλητός, αυτός. Τι υπόσχεσε να του δώσει ο άλλος. Δεν είναι μόνο αυτό. Σκέφτεται τώρα και για μια έκτοξη ενός διαστημοπλοίου στη NASA και τέτοια, τον έχει καλέσει και η NASA γιατί τα ξέρει όλα. Και του λέει, έλα να βοηθήσει να δούμε τι έχει γίνει και αυτά. Θα δούμε τώρα, άμα του βρει χρόνο θα ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο γιατί και αυτό ως γνωστό το ξέρει. Είναι ο Τζακ Νόρις των γνώσεων. Έχετε πολλά φιλιά, πολλά χαιρετήματα από τα παιδιά όλα εδώ του συνδέσμου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τα δικά μας. Και περιμένουμε να δούμε. Συμπάρο, από πού πήρες Συμπάρο? Πάτμο, ρε. Α, Πάτμο. Πάτμο. Γεια σου, Κώστα. Ρήγας.
τα είπε. Τι έλεγα, Τζάκη. Βαλές. Εντάξει, τι έκανε. Εμπρός, καλησπέρα. Δεν είναι κοστά το παιδί. Τι είσαι και καλά. Έλα, πάμε, ρε Τζάκη. Ο Βεραίος. Πάμε μετά και φταίει και το παιδί που δεν άκουσε. Δεν κατάλαβα, Ρεάκη. Ναι, δεν φταίει το παιδί, το παιδί έχει ένα όνομα. Δεν φταίει αυτό. Μια χαρά, ρε παιδί, μάμα το λένε ρίχα. Απλά άκουσα Κώστα εγώ. Εμπρός. Το Μόιχα είναι αυτά έτσι κι αλλιώς. Σε άλφα τελειώνει. Πάρο άκουσα. Το σκιάθο είπε. Τι είπε, πάτε μου είπε. Εμπρός. Εντάξει, βλέπει μανισιό δεν πετυχαίνει. Δηλαδή το δεκάνησα με και εμπρός. Λοιπόν, θέλω τη βοήθειά σα για ένα πράγμα. Τι θέλει. Τι έγινε πάλι. Θέλω τη βοήθειά σα. Ναι, καλησπέρα σα, φίλε. Δεν είμαστε το ΕΚΑΒ. Δεν έχω μετοχέ στον Ολυμπιακό. Τι θέλει. Κάτσε μόνο. Είμαι παοκτή και έχω μετοχέ στον Ολυμπιακό. Ναι, καλό βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ. Και να πάρει καμιά μετοχή στον Πάο. Α, σου πω εγώ. Θα σου δώσω τη βοήθεια, δεν θες. Θες βοήθεια. Έχει μετοχέ. Έχει. Βάτε στον πάτο σου. Εμπρό, που θα πει, θα πει την εξυπνάδα σου. Εμπρός! Είναι ακριβές δεν δηλαδή, λέει και στο Ολυμπιακό, δεν είναι σαν τα διαρκεία σας. Ρε τι να έχει το Ολυμπιακό ρε ο Παοκτζής. Πάρε την Παλαμαρτίνα ρε και πιέστη. Τι μετέχεις να έχετε ρε, απογοήτευση του κλέφτη είσαστε. Τι μετέχεις να έχετε ρε. Αναπάτε τη συμπυροζωστική έχετε κάνει ρε. Τι μετέχεις να έχετε ρε. Του πάω και αυτές που έχεις μάτησε εκεί που σου είπα. Εμπρός! Δηλαδή όπως ναι, είναι. Ναι, καλησπέρα. Να τα ναι, καλό βράδυ φίλε. Καλό βράδυ. Όπως Συγκρού, ναι. Εκεί. Λοιπόν, μίλα με τον Παοκτζή. Συγκρού, πάνω Παοκτζή. Να μοιράσετε τις μετοχές. Και τις χωρίς θα τις βάλετε εκεί πέρα. Τα ομόλογα με τις μετοχές. Διαλέξτε πώς θα τα λουκάρετε. Ναι, συνοπείς. Έλα, πάμε. Εμπρός. Έλα. Έλα, επόμενος μέτοχος. Έλα, κάνε και το διχαλωτό. Να τα. Με τεράστιο και πειράζει. Εμπρός. Έλα ο επενδυτής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και πάλι. Ναι. Γεια σου. Ποιος εσύ, ποιος εσύ. Εμένα το λυπείς. Ρε άστε ρε τράβα από εκεί που πήγες. Ρε τράβα από εκεί που πήγες εσύ πήγες για τον μπάσκετ. Αυτός που πήγε ότι μας πρέπει στον μπάσκετ τα πρωταθλήματα. Αυτός ήταν. Ναι. Και μην το λυπείς. Μην τα λυπείς. Τι να μην τα λυπείς. Ρε από εκεί που μένεις. Μέχρι εδώ που είναι το στούντιο. Όλο το καλώδιο στον πάτο σου. 4 χιλιόμετρα, 8, 10, βάτο. Που δεν θα τολμήσω. Ναι. Τι να με εσύ, δεν κοίτας. Καταρχήν, είσαι αξιέπαινος για την τόλμη τη δική σου. Που είσαι κλεισμένος εκεί στο δωμάτιο. Έχεις κλειδωθεί να μην σε ακούει και η μάνας από μέσα. Καλή τη ώρα. Σε κλειδάω παντού, παντού. Τελαβίβ μια και λες για τον μπάσκετ. Σαραγώσα. Σε Βαρκελόνη, στα πούλμα, με τα μπαγκάζια περνάτε. Τι εμπρός! Θα ανοίξει το στόμα. Εμπρός! Αλλά το πηγαίναμε στο δημοκρατικό. Δεν τα θέλεις απόλυτα δημοκρατικά. Τι να πρωταρχίσουμε. Όπου έχουμε μπλέξει μετά. 7.000! Που τι έφτασε. 5.000 πόσοι ήσασταν απέναντι στο Καρασκάκι του παλιό. Τελειώνει ο αγώνας, λένε τα μεγάφωνα. Δεν έχει τρένα. Και κάνατε λες και ήσασταν. Έτσι. Συμπαγδάτη με τα μιλάς από πάνω. Ε, αυτό το μακρόσυρτο το όχ που βγάζει. Ακούστηκε, κάτσε λίγο. Σαν σύνθημα. Στο γήπεδο δεν φωνάζατε τόσο. Δηλαδή, τόσο συντονισμένοι το όχ. Το όχ το κάνατε σύνθημα, ρε Δελάμπου. Να τολμήσουμε κιόλας. Πού να μιλήσετε για τόλμη. Πού να μιλήσετε, ρε. Σας είπα ένα παράδειγμα τόλμης. Εσένα, ρε, της μαγιάς του κόλλου. Σου είπα ένα παράδειγμα τόλμης. Εμείς όλα τα χρόνια μας δίνατε εισιτήρια. Καταρχήν, α σου πω ένα παράδειγμα τόλμης. Α σου πω ένα παράδειγμα τόλμης. Α σου πω ένα παράδειγμα τόλμης. Έχω έρθει εγώ προσωπικά, ο κάθε ένας Ολυμπιάκος, τουλάχιστον 5 φορές έξω από τη 13. Όχι σαν τουρίστας, σε την ώρα του ντέρμπι. Μία φορά έξω από την 7 που βολεύουν εκεί δρόμοι, έχετε διανοηθεί που είσαστε και πολλοί μάγκες και τόλμη. Και τόλμη, τι τόλμη ρε κοτόπουλα. Άσε με έκανα αυτό ρε τάκι. Θυμήθηκα κάτι, έχεις δίκιο. Και εμείς τώρα που είμαστε. Θυμήθηκα κάτι άλλο, απέδρια και στο κήπεδο που έχετε, είναι κάτι δικαστήρια. Πήγα κάτι Ολυμπιακή από τα ψέματα που λέτε και τους είχατε κατηγορήσει να πάνε από το δικαστήριο. Ήσασταν κρυμμένοι κάπου, ήσασταν, βγήκαν οι Ολυμπιακοί και μπήκατε σε 13. Σε ώρα άσχετη αγώνα. Κρυωθήκατε σε 13. Δηλαδή, ό,τι και να είναι, ρε, να είμαι εγώ τώρα στην 7 απ' έξω. Ναι, και να πω. Και έχω να κρυωθώ εκεί. Και να λέω πω πω έχω την παρανάγκη να πούμε μέσα. Ναι, 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 ναι. Τίποτα. Ρε, κόβω το γήπεδο. Και όχι μόνο το γήπεδο, τα κόβω όλα. Κόβω όλα μου τα άκρα. Τα άκρα, ό,τι άκρα έχω το κόβω. Εμπρός. Λέγεται μουρί και μιλάτε. Εμπρός.
Ναι, καλησπέρα παιδιά. Έλα, καλά. Ο Ρένος είμαι. Ο Ρένος. Ο Ρένος, Χαραλαμπίδη. Ο Ρένος, ο Ρένος. Α, δεν πήρα για να βρίσω. Όχι. Δεν πειράζει, Παναγκώσε. Μόνο που πες Ρένος. Όχι, όχι, Ιτζής. Ιτζής είσαι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Για να μας πει και τον άγχο τη ΑΕΚ. Όχι, να μας πει τι θέλει ο άνθρωπος. Θες να παίξουμε. Πες ρε, άστο τον άνθρωπο μου, άστο να πει τι θέλει. Πες ρε. Εγώ δεν πήρα για να βρίσω. Μια αγόρι μου. Ούτε να πω, παιδιά, τα αυγά τα έβαψα κατά κίτρινα. Και τι έγινε. Τι τα αυγά, όπως είναι, ξανακλώσει σέτα. Τι τα έβαψες. Άσε μας ρε Ρένο. Βρε Ρένο, ρε Ρένα της τελειάς. Λες, είμαι ο Ρένος, κάτσε να σου πω. Άκου, για να καταλάβεις τι είναι ο κάθε άνθρωπος στο υπόλοιπο. Είμαι ο Ρένος, δεν πήρα για να βρίσω. Ναι. Δηλαδή, είμαι στη ΣΠΟΥ και δεν έχω πάει για να βρίσω. Ναι. Τι είπαμε εμείς ότι υποδηλώνεις κάτι. Το Ρένος που έβαψες και τα αυγά, όπως είναι τα αυγά, πάρε και ένα σουδοκάμιλο, γιατί δεν καλύπτεσαι, και ένα σουδοκάμιλο και παλουκό σου. Αλλά άμα το πάρεις σαν χρώμα, το κίτρινο είναι χολή. Χολή, αυτό το χρώμα έχει τη χολή. Εμπρός. Το κόκκινο είναι τη αιμάτωση, ξέρει. Που αιματώνει. Εμπρός. Το αυγό. Τι εμπρός, τι ώρα είναι. Είναι η ώρα τώρα βγαίνει ο κάθε Ρένος. Ναι. Και ο κάθε επικραμμένος. Εμπρός. Μην πω κανένα άλλο. Με την ίδια κατάληξη. Θα το πω. Όχι, τάκι μου, όχι, δεν θέλω να με διευκολύνει. Εμπρός. Έλα, φίλε μου. Φεύγουν οι γραμμές μία πάνω στην άλλη. Είμαι ο Ρένος και είμαι επικραμμένος. Και εγώ θα έχω βγάλει κίτρινα. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα, ακούγομαι. Ακούγεσαι, μια χαρά. Πες. Και χαμήλωσε την τηλεόρασή σου, έχουμε και λίγο χρόνο να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Στο μηχανάκι. Από μηχανάκι μας φέρνει. Σε πάρτε θα είσαι. Από... Ναι. Έλα, φίλε μου, πάμε, πάμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Φίλε. Έλα. Μίλα. Έλα, σας ακούω. Εμείς τι να πούμε. Λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν... Τι κάνει. Αφού δεν μιλήσαμε, ρε φίλε, εσύ μιλάς. Άκου, αγόρι μου, κοίτα. Τελευταία φορά το πω. Αλλά δεν μάζω. Κλείνεις, κάτσε, δεν μιλάει, μόνος του. Κλείνεις την τηλεόραση, τη φωνή και μας ακούσε από το τηλέφωνο. Αυτό, για να βγάλουμε άκρη. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θα μιλήσεις, φίλε. Τώρα μιλήσει. Είναι μακριά η τηλεόραση. Μεγάλο σπίτι, ε. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε μου. Εμπρός. Πού. Ναι. Φτάνει να μιλήσεις. Καλησπέρα. Θες να μιλάμε μεταξύ μας. Να πούμε άλλη μια φορά για την εκδρομή. Εντάξει, τώρα δεν έχω και ποιος να βγει και τι να πει τώρα πόση ώρα. Έχουμε τρία λεπτά. Ναι, λοιπόν, πες την εκδρομή και άσε μου. Πες το σουτάκι μου. Εκατόν, φεύγουμε πότε. Έλα, ρε, εκδρομή. Πες εσύ, τώρα έχω σπάσει τον νεύρο μας. Δεν μπορώ. Που δεν μιλάνε έτσι. Όχι, γενικά όλα αυτά, μωρέ. Ψάμε για διάλογο. Βγαίνουν τώρα να σου πω και κάτι. Δεν έχουν τι να πούνε. Ναι. Και μόλις πιάσει η γραμμή. Βγήκε να πει ο άλλος στο μπάσκι σας Νικάλα στα τρία δεν βαριέστε που με. Δεν πειράζει εκεί. Απλά το ένα με πειράζει. Το άλλο. Έτσι. Πάει αυτό. Στα 20 χρόνια που σου έχω πάρει 18 δεν σε νοιάζει. Όχι, δεν πειράζει και από εκεί. Ναι, αλλά αυτά. Και δεν θα πω και ακριβώ στη διάμετρο αυτά, παιδιά. Εντάξει, εσά μπορεί να μην σα πειράζει. Καλησπέρα. Να αυτό υποβάλλετε. Αλλά τη διάμετρο σα την πειράζει. Εμπρός. Κοιτάξτε, καθίστε το αλεύρι. Αν δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τρίτη φορά. Άντε, γεια, ρε! Τρίτη. Πω, τι νευρά είναι αυτά. Άσε, ρε! Ναι. Τι καταρχήν δεν είναι ψέματα, δεν είναι τρεις, οχτώ έχεις πάρει. Οχτώ έχεις πάρει. Οχτώ έχεις πάρει. Τα νεύρα σαν άκου είναι τώρα. Αυτό είναι. Βράσε να το βάλεις στον πάτο του, να το εξηγήσεις κιόλας. Διάβασε την εκδρομή, ρε. Λοιπόν, με το φλόρο. Στα τρία δεν σε πειράζει που σε σκίζω. Στο ένα μόνο. Λοιπόν. Ναι, δεν σε έχει πειράξει τώρα το μισηγά, σε πειράξει το δάχτυλο. Τι έχουμε. Ναι, να ξαναπάρει. Πρέπει μέχρι να ξαναπάρει, παιδιά, στη διαβάσει την ανακοίνωση. Μέχρι να ξαναπάρει αυτό ο σκληρό του τηλεφώνου που τα μαζεύει από το τηλέφωνο και μόνο εμά, όλου του Ολυμπιακού. Λοιπόν, οδική εκδρομή στην Βουδαπέστη θα πραγματοποιηθεί έτσι ώστε ο κόσμο του Ολυμπιακού να είναι κοντά στο πλευρό τη ομάδα στο Final Four.
Την 5η, 2 Ιουνίου, η εκδρομή θα περιλαμβάνει αναχώρηση 4η, 1η Ιουνίου από το Καραϊσκάκι, 5η, 2 Ιουνίου, διανυκτέρευση στο Βελιγράδι. Από εκεί αναχώρηση την Παρασκευή στις 3 του μηνός για Βουδαπέστη, που θα κάνουμε μία διανυκτέρευση. Θα δούμε το τελικό την επόμενη μέρα και επιστροφή πίσω. 125 ευρώ. Περιλαμβάνεται και το ειστήριο του αγώνα. Δύο διανυκτερεύσεις πρωινό και το ειστήριο του αγώνα, το οποίο έχει 33 ευρώ. Για όποιον θέλει να ταξιδέψει, να προμηθευτεί μόνο το ειστήριο του αγώνα, ή στο τμήμα μελών στο Καραϊσκάκι ή στα γραφεία του Εραστέχνη στην πλατεία Αλεξάνδρας. 33 ευρώ έχει η τιμή των παιχνιδιών, γιατί μιλάμε για Final Four. Τι έχουμε και άλλη γραμμή. Πάμε σε ένα τελευταίο, έλα. Πάμε, εσύ είσαι πάλι. Ναι, καλησπέρα Τάκη. Καλησπέρα. Αυτός είναι. Αντεγάρε! Ο ίδιος. Πήρε με την πραγματική τη φωνή. Γιατί έκανες το παλικάρι τόση ώρα ρε, και θέλες να ασκήσεις και τέτοια. Έλα, κλείσα μέσα. Κλείσαμε, παιδιά. Άκου, θα σου πω και το τελευταίο. Στραπών. Στραπών. Ανέβρα από σήμερα. Μπες το τέτοιο, το ψάξε το. Θα δεις ότι θα σε βοηθήσει πολύ και θα σου στοιχίσει και λιγότερο κατά τηλέφωνο. Σε πείραξε για τον μπάσκετ που λέμε. Εσύ νικάς, εγώ 43. Ναι. Ρε εσύ, σαν Παναθηναϊκός δεν σε πείραξε που έπαιξες μετά εσές και την Γκεστάπο. Δεν σε πειράζει, σαν Έλληνας που είσαι. Εσές και Γκεστάπο. Ναι. Πάμε. Πάμε, γεια σας.